Σαν σήμερα πριν 30 ακριβώς χρόνια ήταν η δεύτερη μέρα που χαιρόμουν πιτσιρικάς τετάρτης δημοτικού το Nintendo Entertainment System. Ήταν μια μέρα για μένα που πραγματικά ανυπομονούσα από την περασμένη να ξημερώσει, καθώς ήδη ο πατέρας μου είχε κάνει δώρο Χριστουγέννων στις 25 του μήνα το NES μου. Πέρσι που έκανα το ερωταστικό επεισόδιο με τον φίλο του καναλιού και guest Dennis Σουβάνος ήταν ένα επεισόδιο 29 χρόνια μετά ακριβώς από εκείνη τη μέρα που έχει χαραχτεί για πάντα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Η μέρα που άνοιξα το περιτύλιγμα του Μινιόν από τη σακούλα του Μινιόν και βγήκε από μέσα ένα πολυπόθητο μηχάνημα που αυτή η τρέλα και η αγάπη που με διακατήχε από τότε και για πάρα πολλά χρόνια μετά δεν έχει ξαναέρθει στη ζωή μου με καμία κονσόλα, με κανένα μηχάνημα. Σήμερα μια πολύ ιδιαίτερη ακριβώς επίσης ημέρα, καθώς εχθές ήταν 30 χρόνια από την αγορά ακριβώς εκείνου του NES, εκείνης της φοβερής ανάμνησης, και ποιος θα το πίστευε ότι πέρσι, ενώ έκανα αυτό το ιδιαίτερο επεισόδιο, ποιος πίστευε παιδιά ότι σήμερα, μέσα στο σπίτι μου, με το NES μου, όλη μου τη συλλογή και όλα τα πράγματα που έχω από τότε στο μυαλό μου να θυμάμαι ότι ήταν της Nintendo η Τότσου Ελλάς, ποιος πίστευε ή μάλλον δεν πίστευα ότι θα έχω εδώ στο σαλόνι μου δύο άτομα τα οποία δουλέψανε στη Nintendo η Τότσου Ελλάς. Με μεγάλη μου τιμή σας παρουσιάζω τον Γενικό Διευθυντή Promoting και Marketing της Tocho Ελλάς και τον μεταφραστή όλων των manuals και των διαφημιστικών φυλαδίων αλλά και των Nintendo Club περιοδικών που αγαπήσαμε. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα με αυτό το πολύ ιδιαίτερο και εορταστικό επεισόδιο που περιμένω τεράστια απήχηση και αγάπη από το κοινό του Retro και όχι μη, να πω ότι εγκαινιάζω μια νέα playlist για το κανάλι η οποία θα ονομάζεται Top of the Tree. Top of the Tree είναι ένας όρος που σημαίνει η καλύτερη. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, είναι πολύ μελετημένο αυτή η ονομασία της playlist, σημαίνει ότι σε αυτόν εδώ το χώρο, στο σπίτι μου, ανατακτά διαστήματα, όχι όμως τόσο πολύ κοντά το ένα με το άλλο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, θα έχω πολύ σημαντικά άτομα της ελληνικής gaming σκηνής στα 80s, στα 90s και στα 2000s. Άτομα τα οποία με τη δουλειά τους υπογράψανε τις μνήμες μας εκείνης της εποχής. Εν αναμονή των επόμενων αντίστοιχων επεισοδίων Top of the Tree και ελπίζω να χαρείτε πάρα πολύ σήμερα το νέο αυτό εορταστικό επεισόδιο. Καλή σας διασκέδαση φίλοι μου! Εξωγήινοι εισβολείς έφτασαν. Μόνο Μάριο και εσύ θα τους σταματήσεις. Με τη δύναμη του Game Boy, Super Mario Land από την Nintendo. Ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και δράση. Πώς τα όλα και εσύ θα είσαι ο τελικός νικητής. Super Mario Land. Από τα καλύτερα παιχνίδια του Game Boy. Από την Nintendo. Την πρώτη δύναμη στον κόσμο στα video games. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού Console Hunter. Νίκος εδώ σήμερα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί σήμερα 26 του μήνα. Να ευχηθούμε τα κλασικά με υγεία, με αγάπη, ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα βλέπετε ότι δίπλα μου έχω δύο νέους καλεσμένους που πρώτη φορά θα δείτε στο κανάλι και πολλοί από εσάς να αναρωτιέστε ποιοι τυχόν είναι. Καταρχήν να πούμε ότι με τον κύριο Αντώνη Λεκόπουλο έχουμε κάνει ήδη ένα επεισόδιο σχετικά με τον Άστρα, το CPC των 628. Αντώνη, θυμάσαι που είχαμε κάνει την συνομιλία με το Zoom. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μια χαρά και από μένα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Με υγεία και καλή χρονιά. Καλύτερα από τις προηγούμενες. Ακριβώς. Κύριος Δημήτρης Παυλής εδώ. Θα πούμε σε λίγο πού ήταν αυτός ο κύριος, τι έκανε μαζί με τον Αντώνη. Να και ζητήσω μια χαρά εγώ. Ναι, ναι, βέβαια. Διακόπτοντάς σε. Δεν πειράζει. Να μιλάμε στον ελληνικό. Αντώνης. Οκ, ωραία. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχάς. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν που με τιμήσατε
με την παρουσία σας σήμερα σε αυτό το επεισόδιο. Η χαρά είναι δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα μιλήσουμε για τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα. Και για μηχανές. Και για μοτοσυκλέτες. Και για μοτοσυκλέτες, ναι. Να πούμε ότι ο Αντώνης, για όσους δεν ξέρετε. Για να πιάσουμε και την εποχή, έτσι. Πολύ γνωστοί και οι δύο, γιατί και οι δύο άνθρωποι πριν πάνε στο σημερινό μας θέμα στην Nintendo, ήταν στο περιοδικό Pixel. Έχουν γράψει και οι δύο εκεί. Εγώ έχω συγκεκριμένα τέτοια εδώ που θα τα δούμε στην πορεία. Ο Αντώνης μετά από την Nintendo ήταν και στο περιοδικό Μωτό. Έχει ασχοληθεί με πολλά έντυπα κτλ. Και πλέον έχει δικιά του εταιρεία τη Frame Rate που ασχολείται με το μοντάζ. Και ο κύριος Δημήτρης ήταν τότε διευθυντής τη Itochu Ελλάς, ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Γιατί κάτι τέτοιο έχω διαβάσει. Ωραία, να πιάσουμε λίγο την ιστορία. Ωραία, ναι. Τώρα θα μιλήσετε εσείς και μετά εγώ θα σα εξηγήσω. Εσείς κατά τις 3 μέρες. Τέλεια, χρόνο έχουμε. Να πω ότι με τον Δημήτρη μας συνδέει μια φιλία πολλών ετών, 35 και βάλε. Δεν κρύβεσαι, παρακαλώ, λόγια. Δεν μετράμε, είναι όπως το πόκερ, φέρνει γρουσουζιά. Σχεδόν 35 είμαι εγώ. Γνωριστήκαμε στην συντακτική ομάδα του περιοδικού Μωτό, όπου ήμασταν και οι δύο, και από εκεί ξεκίνησε μια φιλία. Pixel. Θα ήθελες να είσαι στο Μωτό όμως, έτσι. Θα ήθελα. Αλλά αυτό ήταν μεταγενέστερο του Pixel, οπότε... Σωστό. Γνωριστήκαμε λοιπόν στη συντακτική ομάδα του περιοδικού Pixel, όπου γράφαμε και οι δύο, και ξεκίνησε μια φιλία η οποία κρατάει ακόμα. Να σημειώσω εγώ ότι αυτή η γνωριμία είναι τον περασμένο αιώνα. Τον περασμένο, έτσι. Μεταφορικά, κυριολεκτικά. Όταν το Pixel, έτσι μια μικρή παρένθεση, με το που κυκλοφορούσε, έβλεπες κόσμο στη Στουρνάρη να το έχει στην κολότσα. Δηλαδή, στη Στουρνάρη υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων εκείνη την περίοδο. Αυτοί που είχαν στην κολότσεπη το ριζοσπάστη και αυτοί που είχαν το Pixel. Σωστή τοποθέτηση. Είναι όχι, όχι, φαντάζομαι. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι θέμα τοποθέτησης. Εμένα μου είχε μείνει σαν εικόνα αυτό όταν είχα πρωτοπάει στο Pixel και κυκλοφορούσα στη Στουρνάρη και έβλεπα ότι ο κόσμος κυκλοφορούσε με το Pixel στην κολότσεπη. Που είχε κάνει τρομερή εντύπωση και το είχα παραλληλήσει με αυτούς που κυκλοφορούσαν με το ριζοσπάστη. Μάλιστα. Είχε δηλαδή τόσο φανατικό κοινό, με αυτήν την έννοια το λέω. Αυτό ναι, το ξέρουμε και φαίνεται και τώρα και από forums και από ομάδες συνομιλίες. Όλοι ας πούμε εξυμνούν το Pixel και τη συντακτική ομάδα που ήσασταν τότε. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η ρετρό σκηνή και των game consoles και των περιοδικών και των 8-bit και 16-bit υπολογιστών Amiga, Atari και Amstrad κλπ. Και εγώ επειδή λόγω ενασχόλησης με τις. Δημοσιογραφική ενασχόληση με τις μοτοσυκλέτες, είχα φύγει από το χώρο και είχα σταματήσει να πολύ ασχολούμαι με την επικαιρότητα των υπολογιστών και των video games. Μετά που ξαναμπήκα, λόγω κάποιων τύπων σαν αυτόν εδώ με την Πορτοκαλί, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο μεγάλη άνθηση και πόσος κόσμος ασχολείται. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία, σωστό. Κάποια στιγμή, μιλάμε τώρα για τα τέλη της δεκαετίας του 80 και της αρχής της δεκαετίας του 90. Η αγορά των video games στην Ελλάδα, των παιχνιδιών που έτρεχαν σε οικιακούς υπολογιστές, ήταν μια αγορά η οποία κυρίως ανθούσε με... κυκλοφορούσαν, τέλος πάντων, για να το πούμε έτσι, πειρατικά παιχνίδια. Ναι, ήταν μια λανθάνουσα αγορά. Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες από κάποιες μικρές εταιρείες να φέρουν... κανονικά προϊόντα και υπήρχε και μια πολύ μεγάλη αγορά πειρατικών, δηλαδή από κόπιες βέβαια. Οι οποίες όμως ήταν κυρίως στα προγενέστερα συστήματα, δηλαδή Commodore, Spectrum κτλ. Στις δισκέτες, ναι. Σε αυτό που τότε εμείς λέγαμε home computing. Ναι. Στις κασέτες, Νίκο. Ακόμα και από εκεί υπήρχε. Είπαμε, κρύβε χρόνια. Και όταν λέμε για πειρατική αγορά, το να αγοράσει κάποιος ένα παιχνίδι για να παίξει στον υπολογιστή του, πήγαινε και αγόραζε μία κασέτα κασετοφόνου. Μπορεί να ξέρετε τι είναι. Αν δεν ξέρετε, θα σας δείξουμε. Θα την πέρασε στο βίντεο. Και ήταν αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχαν ούτε βιβλία οδηγιών, ούτε κάποια εγγύηση ότι το παιχνίδι θα λειτουργεί. Ούτε οτιδήποτε άλλο υπάρχει στα σημερινά παιχνίδια, είτε σαν κάποιες φιγούρες που δίνονται, κάποια έξτρα κλπ. Με την έλευση και τη δημιουργία των πρώτων συστημάτων των game consoles, άρχισε το πράγμα να σοβαρεύει. Ταυτόχρονα, όπως είπε και ο Δημήτρης, κάποιες εταιρείες, και πιο μικρές αλλά και πιο μεγάλες, θυμάμαι ότι υπήρχε αντιπροσωπεία της Ocean στην Ελλάδα, με τον Thomas Dentz, πώς λεγότανε. Υπήρχε ένας τύπος που ζούσε στην Λαμία.
Και ήταν και ο... Και ήταν anti-dents, αν το θυμάμαι σωστά. Anti-dents. Και υπήρχε και ένας άλλος κύριος. Δεν ήταν όμως αντιπροσωπεία. Έφερνε original. Ακριβώς. Έφερνε original παιχνίδια. Ο τύπος δεν είχε μπλακεί με τα πειρατικά. Ναι, ναι. Έφερνε και... original παιχνίδια από κονσόλες. Και κονσόλες πάλι original, mm-hmm. αλλά μικρές ποσότητες. Ναι. Δεν... Παραεισαγωγές. Ναι. Ναι. Μέχρι, που... Okay. μέχρι που κάποια στιγμή η Τότσου. Αποφάσισε να φέρει την Nintendo στην Ελλάδα. Η Τότσου είναι μια. Ιαπωνέζικη πολυεθνική, η οποία μέχρι τότε ναι. ασχολιόταν στην Ελλάδα το ελληνικό γραφείο. Το ελληνικό γραφείο έκανε τελείως διαφορετικού τύπου δουλειά. Ήταν σε αγοροπολισίες πλοίων και σε επενδύσεις σε μεγάλες εταιρείες, στην ελληνική εταιρεία Χάλιβα, στη Σωληνοργία Κορίνθου κτλ. Τώρα τι τους ήρθε να φέρουν. Θα σου πω τι τους ήρθε. Η Τότσου λοιπόν στην Ευρώπη δεν είχε αυτό που ονομάζανε downstream business, δηλαδή συναλλαγές με κοινό και τέτοια. Ήτανε δουλειές business με μεγάλη εταιρεία. Μάλιστα, ναι. Στην Λατινική Αμερική όμως η Τότσου ήταν ήδη ο επίσημος αντιπρόσωπος, επίσημος διανομέας της Nintendo για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια συζήτηση με την η Τότσου στην Ευρώπη και είπαν ότι το καλύτερο ας πούμε... πεδίο εφαρμογής διανομής Nintendo, εν πάση περιπτώσει, είναι η Ελλάδα. Και η Κύπρος. Ελλάδα-Κύπρος. Ελλάδα-Κύπρος. Και Μέση Ανατολή. Όχι, θα σου πω τι έγινε με τη Μέση Ανατολή. Υπήρχε, αλλά αυτό είναι μεταγενέστερο. Είναι μεταγενέστερο. Ναι. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό και κάποια στιγμή οι Ιαπωνέζοι άρχισαν να ψάχνουν... Πώς θα στηθεί το πράγμα στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, υπήρχε μια εμπορική συνεργασία με το Pixel γιατί είχαν ξεκινήσει και έβαζαν κάποιες διαφημίσεις για να προωθήσουν τα προϊόντα. Πριν να βάλουν τις διαφημίσεις. Ναι, υπήρχε μια εμπορική προσέγγιση. Α, μπράβο, ακριβώς αυτό. Δηλαδή είπαν ότι εμείς θέλουμε να φέρουμε επίσημα μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια παγκόσμια φίρμα στην ελληνική αγορά. Ναι, ναι. Θέλουμε να κάνουμε και μαζί σας ένα διαφημιστικό πρόγραμμα και θέλουμε να δούμε και με. Ποιους ανθρώπους θα μπορούσαμε να μιλήσουμε που ξέρουν τα προϊόντα, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, ναι. Ήσασταν ήδη στον χώρο, γνωρίζατε. Οπότε έτσι έγινε η πρώτη επαφή. Τους προτείναμε, το Δημήτρη. Οπότε ξεκίνησε να είναι στην Τότσου. Ο ιδιοκτήτης και η συντακτική ομάδα του Pixel, όταν ρωτήθηκαν, είπανε ο Δημήτρης. Γιατί εγώ τότε δεν δούλευα full time όπως ο Αντώνης στο Pixel. Δεν ήμουν δηλαδή συντάκτης που πήγαινα το πρωί και έφευγα το απόγευμα. Ήμουν ένας εξωτερικός συνεργάτης. Κατάλαβα. Πάρε αυτό το παιχνίδι, γράψε μας ένα review, γράψε μας 5 reviews. Βγες να κάνεις ένα ρεπορτάζ για το τι υπάρχει ας πούμε, αυτά τα Χριστούγεννα στην αγορά κτλ. Το trend των αγορών. Αλλά είχαμε μια καλή συνεργασία, είχαμε μια καλή σχέση. Εκτιμούσαμε. Με εκτιμούσε η ομάδα, εκτιμούσα την ομάδα. Πήγαινε πολύ καλά το πράγμα. Ναι. Οπότε η πρώτη σύσταση έγινε από εκεί. Okay. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Το καλοκαίρι του 1991 να στείλουμε το γραφείο στην Ελλάδα. Οι πρώτοι άνθρωποι που προσλήφθηκαν ήταν ως επικεφαλής του project ένας Έλληνας, ο Γιώργος ο Κατρινάκης, ο οποίος είχε κάνει και κάποιες σπουδές στην Ιαπωνία και μιλούσε και Ιαπωνέζικα και οπότε ήταν και πιο εύκολη η συνεργασία και με την Nintendo. Και με τους Ιαπωνέζους της Ιτότσου, γιατί η Ιτότσου είναι ένας διανομέας. Ναι. Προκειμένου, έτσι. Επίσης, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει Ιαπωνέζο να μιλάει αγγλικά. Στις ταινίες. Θα κάνεις μήνυση στο φροντιστήριο αγγλικών. Okay. Θα νομίζω ότι δεν σου εντάξει αντίποτα. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν, ο Γιώργος Κατρινάκης ως επικεφαλής και μετά προσλήφθηκαν. Εγώ ήμουν ο δεύτερος άνθρωπος που πήγε εκεί. Ως υπεύθυνος των προϊόντων, από εκεί ξεκίνησα, ως γνώστης του χώρου και των προϊόντων και δύο παιδιά στην ομάδα των πωλήσεων. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να στείλουμε τις υποδομές, να μιλάμε με την αγορά, πηγαίναμε και κάναμε παρουσιάσεις στους καταστηματάρχες για να μπορέσουμε να βάλουμε το προϊόν στην αγορά. Οι οποίοι καταστηματάρχες ήταν ανεκπαίδευτοι στο καινούριο αυτό προϊόν. Παντελώς στην κατηγορία των προϊόντων, όχι στο προϊόν. Ναι. Όχι στο προϊόν αυτό καθ' αυτό, στο brand name Nintendo. Δεν ήξεραν τι σημαίνει video game. Γιατί μόνο η Atari ήταν πριν.
που είχε καλό πάτημα στην Ελλάδα η Atari. Εντάξει, δεν ήταν όμως, δεν ήταν mainstream, δεν ήταν στα μεγάλα μαγαζιά. Δεν ήταν στο Μινιόν, ας πούμε, Atari και Spectrum παιχνίδια. Ίσως το Μινιόν κάποια στιγμή να είχε. Ίσως δεν είχαν όμως αυτή την πληθώρα. Το BAM μετά που έγινε. Δεν είχε ούτε την οργανωμένη διανομή, ούτε το εκτεταμένο δίκτυο. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε και αρχίσαμε να στείλουμε ένα δίκτυο το οποίο έπιανε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως με κεντρικό άξονα την Αθήνα, με δεύτερη πόλη την Θεσσαλονίκη, αλλά και με όλη την επαρχία. Δηλαδή, το σύστημα οργανώθηκε έτσι με αντιπροσώπους, οι οποίοι έρχονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο γραφείο, τους κάναμε τις παρουσιάσεις. Τους παρουσιάζαμε τα καινούργια προϊόντα κλπ. Για να ξανάρθω λίγο στην αρχή, εκεί λοιπόν που άρχισε να στελεχώνεται η ομάδα, μπήκε και ο Αντώνης στο παιχνίδι, γιατί και ο Αντώνης ήταν και στη συγγραφή των κειμένων ένας ειδικός και στα προϊόντα προφανώς ήταν πολύ καλός γνώστης. Είχε κάνει και τη σειρά και στην Ετένα για την εκπομπή, ήταν δηλαδή έμπειρος. Η οποία ήρθε λίγο πιο μετά, αν θυμάμαι σωστά. Όχι, δεν ήταν πριν. Το 90 ήτανε, δεν ήταν. Ήταν πριν πάω, φαντάρος. Ήταν 90-91. Ναι. Είμαι ο Αντώνης Λυκόπουλος και αυτό που βλέπετε είναι το Computer Show. Τι είναι το Computer Show? Απλά πραγματάκια. Μία εβδομαδιαία εκπομπή για αυτό το πράγμα που έχετε στο δωμάτιό σας. Ξέρετε, εκείνο με τα πολλά πλήκτρα. Παιχνιδομηχανή, home computer, οικιακό υπολογιστή, όπως θέλετε το λέτε. Πάντως, εμείς θα είμαστε κοντά σας κάθε Παρασκευή στις 18:30 από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης με οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από την ελληνική και ξένη αγορά. Και τι σημαίνει νεότερο? Σημαίνει καινούργια παιχνίδια, καινούργια μηχανήματα, καινούργια περιφερειακά και πολλά άλλα πράγματα που θα ανακαλύψετε μαζί μας. Και ο λόγος που μετά πήγα και εγώ στην ομάδα της Itochu, στην ομάδα της Nintendo, ήταν ακριβώς επειδή σαν εμπορικό προϊόν, στο κομμάτι των video games, έφερε καινούργια πράγματα που μέχρι τότε η αγορά δεν τα γνώριζε. Δηλαδή, ένας χρήστης να πάρει βιβλίο οδηγιών, τυπωμένο, όχι φωτοτυπία, εκτυπωμένο, offset στα ελληνικά. Τετράχρωμο στα ελληνικά. Ήταν φαντασία, όχι επιστημονική, νανοτεχνολογία βιονική. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε νομοθεσία που έλεγε ότι, μάλλον στην πορεία. Βγήκε και αυτή η νομοθεσία, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν στις αρχές όταν ξεκινούσαμε εμείς, που υποχρέωνε όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα να έχουν ελληνικές οδηγίες. Δεν το τηρούσε κανένας, ήμασταν οι μόνοι που το τηρούσαμε. Ναι. Γιατί η Sega, ας πούμε, η Zegetron, η αντιπροσωπεία, η αντιπαλή σας που έτσι το λέμε εμείς πλέον οι συλλέκτες, ποτέ δεν είχε στα παιχνίδια μεταφρασμένο manual, ήταν πάντα στα αγγλικά. Ναι, εμείς λοιπόν, κοίταξε, για να ξαναπάω πίσω λίγο στο πώς στήθηκε η υποδομή, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε την υποδομή, το δίκτυο, να χτίσουμε ένα δίκτυο. Δηλαδή, δεν βγήκαμε στην αγορά ξαφνικά να πούμε «Γεια σας, φέραμε τα Nintendo, ελάτε να ψωνίστε», στον καταναλωτή. Ναι. Βγήκαμε στην αγορά, στο χονδρεμπόριο, εν πάση περιπτώσει. Κάναμε διάφορα events για χονδρεμπορούς, για καταστηματάρχες. Ναι. Τους μαζεύαμε στο γραφείο ή σε κάποιες αίθουσες, τους κάναμε παρουσιάσεις αναλυτικές για τα προϊόντα, γιατί το πρώτο στοίχημα ήταν να εκπαιδεύσεις τους καταστηματάρχες να σε βάλουν στο μαγαζί και να σε βάλουν σε μια καλή θέση. Ναι. Και να καταλάβουν και τη δυναμική του προϊόντα. Προφανώς. Γιατί κανένας δεν πίστευε ότι αυτό το προϊόν μπορεί να. Δηλαδή το βλέπανε σαν ένα ανταγωνιστικό των παιχνιδιών που τα πουλούσαν πολύ εύκολα, με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Εμείς έπρεπε να τους πείσουμε γιατί αυτά τα προϊόντα δεν είχαν μεγάλο περιθώριο κέρδους. Ναι, και ήταν και πολύ ακριβά. Να μην έχουν ως ηλεκτρονικά. Και ήταν και πολύ ακριβά. Και έπρεπε να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να πιστούν για τα εμπορικά ωφέλη αυτού του παιχνιδιού, του κουτιού αυτού. Γιατί να το πουλήσω τόσο ακριβά ή πολύ κοντά σε έναν καλό αυτοκινητόδρομο. Ναι. Και τι θα μου αποφέρει και πώς είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν να το ζητήσουν ένα τόσο πολύ ακριβό προϊόν που δεν το ξέρει κανένας κτλ. Οπότε η στρατηγική προσέγγιση της αγοράς ήταν ότι πρώτα εκπαιδεύουμε τους καταστηματάρχες, τους πείθουμε για την δυναμική του προϊόντος, τους το παρουσιάζουμε για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και μετά ξεκινάμε μια διαφημιστική καμπάνια και βγαίνουμε στην αγορά και ψάχνουμε να βρούμε τον καταναλωτή να του πούμε ότι κοίταξε, έχουμε αυτά τα προϊόντα τα οποία κάνουν αυτό κτλ. Σε μια περίοδο που επίσης που τα πάντα ήταν πολύ ακριβά,
που υπήρχε φόρος πολυτελείας, mm-hmm. που ο ΦΠΑ ήταν στο Μάλιστα. αστρονομικό νούμερο των 36%. Α, ήταν τόσο τότε. Ήταν 36% όταν ξεκινούσαμε. Έτσι. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πείσεις τους καταστηματάρχες. Μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 90, έτσι. Ναι. Μιλάμε για το 91. Χρονικά στο ημερολογιό μας. Μιλάμε για το 91. Ξεκινήσαμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία το καλοκαίρι του 91 και τα Χριστούγεννα του 91 είχαμε ήδη ένα καλό δίκτυο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε πιάσει όλα τα μεγάλα παιχνιδάδικα. Ναι. Το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως για να βοηθήσουμε την εκπαίδευση αλλά και τις πωλήσεις, πηγαίναμε στα μεγάλα μαγαζιά, promoters, mm-hmm. οι οποίοι είχαν έρθει πρώτα από το γραφείο, είχαν κάτσει δύο μέρες, είχαν παίξει με τα προϊόντα. Είχαν εμπεριστατωμένη άποψη για τα πάντα, λοιπόν. Ξέρανε τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό που θα πουλήσουν. Καλοί πολίτες. Δηλαδή, η ιδέα ήταν ότι βγάζουμε κάποιον να πουλήσει κρασί, αλλά αυτό το κρασί πρέπει να το έχει δοκιμάσει και να ξέρει με τι ταιριάζει αυτό το κρασί και πώς το πουλάει. Σωστό. Έτσι, αυτό ήταν η προσέγγιση, ας πούμε. Ήταν πολύ μοντέρνα εμπορική προσέγγιση. Φοβερά πρωτοποριακή. Δηλαδή, κανένας δεν πήγαινε τόσο οργανωμένα να πουλήσει. Και γι' αυτό και η κερδοφορία σε αυτή την ιστορία άρχισε πάρα πολύ να έρθει. Μάλιστα. Ναι, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη επένδυση μπροστά mm-hmm. Για να πείσεις το δίκτυο, για να πείσεις τον καταναλωτή ναι. και για να ξεκινήσεις να πουλάς. Μιλώντας για καταναλωτές, η Τότσου, πέρα από το ότι είχε χτίσει μια διαφορετική σχέση με τους μεταπολιτές της, με τους καταστηματάρχες, ναι. είχε φροντίσει να φτιάξει και ένα πολύ καλό κομμάτι after sales, υποστήριξη του καταναλωτή, για παράδειγμα. Ναι. Είτε ήταν αυτά τα βιβλία οδηγιών στα ελληνικά, mm-hmm. είτε ήταν η γραμμή hotline που μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο, ναι. είτε ήταν το service που αν χάλαγε κάποιο Game Boy κλπ. Ήξερε ότι θα το πήγαινε και θα ναι, ερχόταν ναι. και θα το... Αυτά φτιαχνόντουσαν όλα Καραγιώργη Σερβίας ναι. επάνω... Και ό,τι δεν μπορούσε να φτιαχτεί, αλλαζόταν ναι. χωρίς δεύτερη συζήτηση, γιατί πάντα είχαμε την προσέγγιση mm-hmm. ότι πρέπει ο καταναλωτής από την ώρα που πληρώνει τόσο μεγάλο ποσό mm-hmm. σε σχέση με τον μισθό του, βέβαια, ναι. για να πάει, σε σχέση με τον μέσο μισθό τέλος πάντων που, της ελληνικής αγοράς εκείνη την εποχή, ναι. θα πρέπει να έχει πολύ καλές υπηρεσίες, συνολικά πολύ καλές υπηρεσίες. Βέβαια, είτε σαν... Πέρα από την εγγύηση, θα πρέπει να έχει μια γρήγορη απόκριση. Σωστά, δεν είναι, σωστά. Φέρτε το εδώ αν δεν έχουμε το ανταλλακτικό. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα ποτέ. Ναι, ποτέ ναι. σε εμάς. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν υπήρχε το ανταλλακτικό, η γραμμή ήταν ότι... Παιδιά, το αφήνουμε στην άκρη, δίνουμε ένα καινούριο mm-hmm. και προχωράμε. Και προχωράμε εμείς, ναι, μετά το παίρνουμε εμείς το κόστος. Μάλιστα. Αυτά προφανώς ήταν γραμμές κατευθείαν από την Ιαπωνία, που εκεί ήταν ελληνικά συστήματα. Ήταν ακριβώς. Ήταν άλλη προσέγγιση. Ήταν η προσέγγιση που είχε η Nintendo παντού και την οποία την εφαρμόσαμε κατά γράμμα και στην ελληνική αγορά. Το οποίο, όπως είπε και ο Αντώνης πριν, ήταν πρωτοποριακό για την. Ήταν και για εμάς πρωτοποριακό, γιατί ως νέοι επαγγελματίες δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί με Ιαπωνέζους, οι οποίοι έχουν μια τελείως διαφορετική εργασιακή νοοτροπία και μια διαφορετική σχέση με τον εργοδότη, είτε τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται και τους πληρώνει, είτε με τον εργοδότη τους που είναι ένας οτιδήποτε. Μάλιστα. Δεν υπήρχε δηλαδή η έννοια. Όχι η έννοια, ήταν κάτι ακατανόητο για αυτούς, τύπου ότι. Για σένα είναι ακατανόητο να σου κόψω το χέρι για κάποιο λόγο. Έτσι, γι' αυτό ήταν ακατανόητο να σηκωθούν να φύγουν χωρίς να έχουν τελειώσει τη δουλειά της ημέρας. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές. Ναι. Έχουν άλλη πειθαρχία, άλλο τρόπο σκέψης. Έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Τώρα που είπε ο Αντώνης λοιπόν αυτό για το service και την γραμμή hotline, ναι. δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα τηλεφώνημα από έναν παππού που λέει: Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να με βοηθήσετε με ένα παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να. Γιατί έχω ένα μικρό παιδάκι και δεν μπορεί να προχωρήσει και έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο θα προχωρήσει το παιχνίδι. Και του λέμε μάλιστα βεβαίως και λέει ξέρετε κάτι, το μικρό παιδάκι αυτό είμαι εγώ. Και ήταν ένα καπούς 80 plus. Το οποίο ήταν απίστευτο. Δηλαδή ακόμα και τώρα που το λέω πραγματικά παιδιά συγκινούμε. Ήταν φοβερό το στιγμιότυπο. Είχε έρθει εκεί στα γραφεία, στον πρώτο όροφο στην Καραγιώργη Σερβίας. Μετά το τηλεφώνημα να δει τι γίνεται. Να ζητήσει να του δείξουμε πώς και στο τέλος είπε ότι ξέρετε αυτό το παιδάκι είμαι εγώ. Μάλιστα. Μια πολύ ωραία ανάμνηση. Καλά. Θα έχουμε σιγά σιγά, επειδή είμαστε μιας ηλικίας, έχουμε μεγάλους σκληρούς δίσκους και σιγά σιγά τα αρχεία. Και το buffer γεμάτο εκτός από το buffer. Μάλιστα.
Ναι, αυτή γενικά ήταν η τοποθέτηση της Ιτότσου στην Ελλάδα. Okay. Έχτισε τελείως διαφορετική σχέση με τους ανθρώπους που έβαζαν τα προϊόντα στα καταστήματά της, mm-hmm. αλλά και με τον τελικό καταναλωτή. Και υπήρχε η υποστήριξη, όπως το είπε ο Αντώνης, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε εταιρεία και εξακολουθούν να είναι ελάχιστες εταιρείες που παρέχουν τέτοιου επίπεδου υποστήριξη after sales. Βέβαια, δεν αντιλέγω. Ειδικά την τρέχουσα περίοδο πια. Δηλαδή, ζητάς κάτι και σου λέει: ναι, να δω αν υπάρχει ανταλλακτικό, ναι, να δω οι περισσότεροι από αυτούς. Ισχύει. Είναι έτσι, δηλαδή, είναι τραγικό για εμάς που μεγαλώσαμε. Ναι. Και εκπαιδευτήκαμε από τους Ιαπωνέζους με αυτήν την νοοτροπία, μας είναι αδιανόητο να μας αντιμετωπίζουν και εμάς ως καταναλωτές. Στο ότι, παιδιά, εντάξει, και τι να σας κάνουμε. Μάλιστα. Πάνω σε ένα όνομα που αναφέρατε πριν για το διευθυντή της Ιτότσου, κύριος Κατρινάκης. Σωστό. Είναι το δεν ίδιο... είναι της Ιτότσου, πρόσεξε. Ήταν ο διευθυντής του project της Nintendo. Ο επικεφαλής του project της Nintendo στην Ελλάδα. Άρα ο διευθυντής ήταν εσείς. Όχι. Διευθυντής στο γραφείο ήταν Ιαπωνέζος. Ήταν ο κύριος Μιούρα. Ήταν λοιπόν Ιάπωνας. Αλλά επικεφαλής, γιατί η Ιτότσου έτρεχε, όπως είπαμε, και άλλες δουλειές παράλληλα. Κάτσε, ο κύριος Μιούρα όμως δεν ασχολιόταν μόνο με την Nintendo. Ήταν γενικά. Προφανώς ήταν ο διευθυντής του Ιτότσου στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Ότι, είναι τη Ιτότσου, μην τον μπλέκουμε. Έτσι. Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Κατρινάκης ήταν επικεφαλής. Και από εκεί και μετά υπήρχε από κάτω μια ομάδα. Κάποια στιγμή ο Γιώργος αποχώρησε και όλη τη διεύθυνση του project την είχα αναλάβει εγώ. Μάλιστα. Στην αρχή το τμήμα, μάλλον το κομμάτι Nintendo είχε δομηθεί πωλήσεις, merchandising, mm-hmm. που και αυτό δεν το είπαμε πριν, ήταν σημαντικό, διότι τι κάναμε. Ναι, δεν υποστηρίζαμε μόνο after sales με hotline τους καταναλωτές, υποστηρίζαμε merchandising τα καταστήματα. Δηλαδή, πηγαίναμε αυτό το πολύ ωραίο που είδα ότι είχες βρει εδώ πέρα. Αυτό το φέρα για εσάς σήμερα. Είναι καταπληκτικό. μαζί με πάρα πολλά άλλα υλικά διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων. Ναι. Και πηγαίναμε και στείναμε τις βιτρίνες των μαγαζιών. Στείναμε τα ράφια των μαγαζιών. Στείναμε. Κατάλαβα. Την βιτρίνα του Μινιόν, που το Μινιόν πλήρωνε. Του Μινιόν το λέω απλά επειδή ήταν το μεγάλο κατάστημα τότε και έστεινε τις πιο φοβερές βιτρίνες. Ο παράδεισος. Πηγαίναμε σε πολλά μαγαζιά, υπήρχε ομάδα, υπήρχαν τρία άτομα που δουλεύανε για αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Με επικεφαλής τον Γιάννη τον Αρναδόπουλο, να πούμε και το όνομα του παιδιού που ήταν επικεφαλής του σέρβις και του merchandising. Μάλιστα. Και πήγαινε η ομάδα λοιπόν αυτή. Σε κάθε κατάστημα που χρειαζόταν, mm-hmm. είτε για να τα φτιάξει σωστά τα προϊόντα, είτε για να τα βάλει να παίζουν στις οθόνες για να τα βλέπει ο κόσμος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πήγαινε για να βοηθήσει το κατάστημα να πουλήσει. Είναι ειδοποιημένα τα παιχνίδια όπως έπρεπε στα ράφια για να μπορεί να τα δει ευκολότερα. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Εννοείται, και εγώ στις πωλήσεις είμαι και καταλαβαίνω απόλυτα. Μα θυμάμαι από μικρός πόσο άρτια ήταν όλα δομημένα και παραταγμένα, κάνουν wow. Δηλαδή να μπαίνει στο μαγαζί, εγώ θυμάμαι να μπαίνω στο παιχνιδάδικο και το μάτι μου να πηγαίνει στις θήκες των video games, τις μαύρες με το κόκκινο logo Nintendo. Οι μαύρες οι βιτρίνες. Με αυτές εδώ που ήταν οι κασέτες, ακριβώς. Υπήρχαν οι μαύρες οι βιτρίνες και υπήρχαν και οι ασημοί οι βιτρίνες με τον μπλε το λογότυπο του Game Boy. Ναι. Και πάντα μας έκανε. Δηλαδή, εγώ πιτσιρικά έχω φοβερές ανάμεσες καταγγελίες από το Μινιόν. Και τα πούμε βέβαια και πιο μετά. Πριν κλείσουμε αυτό, θέλω να ρωτήσω για τον κύριο Κατρινάκη. Είναι το ίδιο άτομο, αν δεν θυμάμαι, που πήγε να έκανε την Ortec. Σωστό. Ο Γιώργος Κατρινάκης κάποια στιγμή έφυγε από την Ιτότσου. Συνεχίσαμε εμείς και σε κάποιο σημείο και μετά η Ιτότσου, το γραφείο της Ευρώπης που είχε και έχει ακόμα νομίζω έδρα στο Λονδίνο, mm-hmm. είπε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την business στην ευρωπαϊκή αγορά. Το κλείνουμε, τον σταματάμε εδώ και σταμάτησε. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά υπήρξε ένα διάστημα κενό και η μετάβαση έγινε με την εταιρεία την Nortec που ανέλαβε την... Με την Nortec, ναι, όχι, προσπαθώ να θυμηθώ αν ενδιάμεσα υπήρχε κάποιος άλλος. Όχι, η Nortec ήταν... Που ήταν πάλι ο Γιώργος Κατρινάκης που την ήξερε πολύ καλά όλη την ιστορία. Ήξερε τους ανθρώπους, ένα τηλέφωνο σήκωνε και μίλαγε με τον επικεφαλής. Στο μεταξύ, για να ξαναπάω και λίγο πίσω, επειδή με ρώτησες και πριν για το Ντουμπάι, τι έγινε. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς στην Ελλάδα και το στήσαμε και άρχισε να δουλεύει, είπαμε, μας είπε το γραφείο του Λονδίνου της Ιτότσου ότι παιδιά θέλουμε να δούμε την mm-hmm. πιθανότητα να επεκτείνουμε στη την διανομή στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Οπότε πήγαμε στο Ντουμπάι που ήταν η έδρα του γραφείου της Μέσης Ανατολής πολύ ωραία. Για να τους εκπαιδεύσουμε σε αυτά που εμείς είχαμε εκπαιδευτεί. Μάλιστα. Και προχώρησε εκεί. Και προχώρησε εκεί η δουλειά για ένα διάστημα και εκεί μετά το άφησαν. Κατάλαβα. Να πούμε ότι στην αρχή δεν ήταν η Ιτότσου αλλά ήταν σε Ιτό.
Ήταν C.E.T.O.C.H. Πολύ σωστά. Και κάποια στιγμή μετονομάστηκε. Μάιο του 92 το γράφει το Pixel. Τα έχω όλα αυτά εγώ χαρτογραφημένα στο μυαλό μου. Πιθανότατα είναι περίπου μετά από ένα χρόνο από όταν ξεκινήσαμε, άλλαξε η ονομασία διεθνώς. Τα πρώτα προϊόντα είχαν σήμανση C.E.T.O.C.H. Θα σα τα δείξω. Τα έχω εγώ όλα, σα τα δείξω. Θυμάμαι, εντάξει, εγώ δεν το θυμάμαι για την εποχή σαφώ, γιατί το Pixel εγώ το έπαιρνα δανεικό από ένα μεγαλύτερο ξάδερφο και ήμουνα τότε 9 χρόνο παιδάκι, δεν μπορούσα να συγκρατώ τόσο λεπτομέρειες. Αυτά τα έχω δει τώρα σαν όριμο συλλέκτη πιο καλά. Έχω δει ανακοίνωση του Pixel λοιπόν στο τέλος του Απριλίου του 1991, που λέει ότι έρχεται η Nintendo. Έγινε η παρουσίαση στο hotel, το Park, αν θυμάμαι καλά. Hotel California. νομίζω το Park ήταν πάντως, στην Αλεξάνδρας. Και έγινε Park, νομίζω, ναι. Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια μου. Έλεγε αυτό δηλαδή ότι έρχεται επιτέλους η Nintendo στην Ελλάδα και αργότερα στο τεύχος αυτό εδώ που έχω, Σεπτέμβρης του 1991, λέει ότι ξεκινάει ήταν όταν πλέον, ξεκίνησε. Ναι. Και μέσα υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο και εδώ μετά έχω και ένα τεύχος ένα χρόνο μετά, το οποίο λέει Nintendo μετά από ένα έτος και έχει φωτογραφίες από το Μινιόν, εντάξει αυτά τα δείξω μετά στο βίντεο από κάτω να περνάνε. Δεν ξέρω αν έχετε πολλά χρόνια να τα δείτε, αλλά θα ήθελα έτσι. Πολλά, όχι, πάρα πολλά. Α, ωραία. Εδώ είναι. Και είναι και δικό σας. Είναι του κύριου Δημήτρη. Α, μάλιστα. Ναι. Με φοβερές εικόνες από τον διαγωνισμό από το Μινιόν. Ναι. Το Μινιόν ήταν φοβερή περίπτωση. Ήταν ένα μαγαζί πολύ καλά στημένο και ήταν το σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων. Ακριβώς. Συνολικότερα. Ακριβώς. Εσύ προφανώς δεν το θυμάσαι, αλλά και το θυμάμαι. Όχι, θέλω να πω ότι πριν να καεί το Μινιόν. Πριν την καταστροφή το 80. Πριν την καταστροφή. Ναι. Ήταν και για μας όταν ήμασταν πιτσίρικα ένα αντίστοιχο. Μαγικό σημείο. Λογικό, βέβαια. Μετά προσπάθησε να ξαναγίνει το ίδιο. Εμείς από την πλευρά μας μπορούσαμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε για να διατηρήσουμε αυτή τη μαγεία για τους μικρότερους. Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Και πραγματικά οι γιορτές που οργανώναμε ως Nintendo εκεί και τα promotion κτλ. Ήταν πολύ εντυπωσιακά. Τις θυμάμαι, να σας πω, θυμάμαι και το 91, γιατί τότε πήρα εγώ το NES μου, δηλαδή στους 3 μήνες της Nintendo, το πήρε ο πατέρας μου και θυμάμαι και τους διαγωνισμούς που γίνανε εκείνα τα Χριστούγεννα μέχρι Γενάρη και φυσικά αυτό που μου έχει μείνει αξέχαστο και θα σας πω αργότερα ποιο είναι το παράπονο πάρα πολύ κόσμου, είναι το event του Donkey Kong το 94, Χριστούγεννα το 94. Μάλιστα. Αυτό... Αν μόνο να ακούσω το παράπονο. Ναι, το παράπονο είναι ότι θα τα δούμε και στα Nintendo Club τις διαφημίσεις τότε που λογικά έχει φτιάξει ο Αντώνης σε εκείνα τα περιοδικά, δεν υπάρχει σωσμένη ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένα μικρό χαζοβιντεάκι VHS. Δεν υπάρχει κανένα αρχείο ούτε από το Μινιόν, ενώ υπάρχουν από παλιότερες εποχές, ας πούμε από το 80 το Μινιόν, για εκείνη τη σημαντική περίοδο των 90s και με την Nintendo που είχε πολλή δουλειά να ρίξει εκεί μέσα, δεν υπάρχει σωσμένο τίποτα. Αυτό πώς το εξηγείτε, δηλαδή η Nintendo δεν τράβαγε φωτογραφίες από αυτά που έστειλε εσείς. Τράβαγε και φωτογραφίες και βίντεο. Και ναι. Υπάρχουν κάπου. Α, και βίντεο. Και υπάρχουν κάπου αυτά. Α, τώρα θα τρελαθεί πολλοί κόσμος αυτό που και υπάρχουν κάπου αυτά. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σκάψιμο για να τα βρούμε. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι εγώ έχω. Α, έχετε, πιστεύετε. Έχω, γιατί όλα αυτά περνάγανε από μένα και κρατούσα αντίγραφα στις ταινίες που τραβάγαμε κτλ. Ναι, πρέπει σε κάποια αποθήκη. Ναι. Πρέπει να είναι σε κάποιο σιρτάρι με VHS, το οποίο τώρα όπως καταλαβαίνεις είναι δύσκολο να περάσεις τόσες πολλές κασέτες για να φτάσεις να βρεις αυτό που ψάχνεις. Κατάλαβα. Αλλά με βάζεις στον πειρασμό. Να σας πω ότι υπάρχει ενεργό retro community πάνω από 10 χρόνια, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν φωτογραφίες και βίντεο τυχόν από εκείνο το συγκεκριμένο event. Δεν σας λέω τώρα για το 91, που ίσως ήταν λίγο πιο δύσκολο τότε, αλλά για αυτό το Donkey Kong event, να ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που κόβει τις φλέβες του για να δει ένα βίντεο και πεθάνει. Δηλαδή τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Όχι, παιδιά, δεν θα τα ρίξουμε τα βίντεο. Με ρωτάνε δηλαδή, επειδή έχω το κανάλι, εγώ έχω τώρα το κανάλι το οποίο... Έχεις τα κονέ. Παιδιά, συγγνώμη, στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Εγώ δεν έφερα. Καλή χρονιά. Θα φέρω μετά εγώ. Απολαύστε υπεύθυνα. Απολαύστε υπεύθυνα, ναι. Σκεφτείτε ότι μου λένε αν βρεις VHS, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνδεδεμένα μηχανήματα VHS με κομπιούτερ, αν μου λένε βρεις μια διαφήμιση, κάτι οτιδήποτε, φέρτο να το ανεβάσουμε, να το δει ο κόσμος, δηλαδή είναι πάρα πολύ αυτή η ρετρολάγνωση. Τώρα λοιπόν είπες διαφήμιση και μου φέρνει στο μυαλό τις πρώτες συναντήσεις με τη διαφημιστική εταιρεία που είχαμε τότε επιλέξει για να κάνει τις καμπάνιες της Nintendo, που ήταν η γνώμη FCB.
έτσι λεγόταν τότε η διαφημιστική εταιρεία. Και υπεύθυνος του λογαριασμού ήταν ο Γιώργος ο Σημάτος. Μου έρχονται τα ονόματα. Που προσπαθούσαμε και αυτούς να τους εκπαιδεύσουμε στο τι είναι αυτό που θα πάνε να προωθήσουν. Οι οποίοι είναι πιο δύσκολοι από τους καταστηματάρχες. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν με το κρασί, έτσι. Δηλαδή, και σε αυτούς τους είπαμε ότι, παιδιά, κοιτάξτε, θέλουμε να πουλήσουμε ένα κρασί, αλλά αυτό το κρασί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Δείτε το, πιείτε το, δοκιμάστε το, μυρίστε το για να καταλάβετε τι, είναι, τι θέλουμε να προωθήσουμε. Ναι, ναι, λογικό. Και είχε γίνει και εκεί πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Θυμάμαι μία διαφήμιση και συγκεκριμένα αυτή υπάρχει στο YouTube βέβαια, που δείχνει το Donkey Kong, το παιχνίδι για το Super Nintendo, που λέει αυτά τα Χριστούγεννα, ας πούμε, έρχεται και λέει, αν θυμάστε, όχι στα 32 bits, όχι σε CD-ROM, όχι σε adapters, μόνο στο Super Nintendo. Την έμπαινε στη Sega με το 32X, το Mega CD και όλα αυτά. Αυτή η διαφήμιση υπάρχει στο ίντερνετ, αλλά δεν είναι και συνυφασμένη με το μηνιό. Είναι απλά μόνο η διαφήμιση που έδειχνε τότε τηλεόραση. Αλλά να ξέρετε ότι πάντως υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει να δει δηλαδή κάτι τέτοιο. Η Sega προσπάθησε να μπει στην αγορά, στην ελληνική αγορά. Α, μιλήσουμε και αυτό, Μετά την Nintendo. Ναι, ναι, αρκετά μετά την Nintendo. Απλώς δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε το κομμάτι της, το οργανωτικό κομμάτι από πίσω που υπήρχε στην Nintendo, δεν υπήρχε μια αντίστοιχη Itochu. Ναι. Όχι, παρότι, μια αντίστοιχη εταιρεία. Παρότι να πούμε το εξής, τη Sega την έφερε εδώ η εταιρεία. Η Zeta Toys. Η Zeta Toys, η οποία είχε δίκτυο διανομής. Ναι, έτοιμο. Είχε τα παιχνίδια, είχε πελατολόγιο, είχε τους τρόπους, είχε το μηχανισμό, είχε όλη την υποδομή ετοιμιστημένη. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, την αγορά την άνοιξε η Nintendo, την αγορά του video game. Δηλαδή η Nintendo εκπαίδευσε, η Seito και μετά η Itochu εκπαίδευσε τον κόσμο στο τι είναι αυτό το πράγμα, τι μπορεί να κάνει. Ναι. Έτσι, και μετά ήταν πολύ πιο εύκολο να μπουν οποιαδήποτε άλλα μηχανήματα στην ελληνική αγορά. Ίσως ήταν και μία, ας την πούμε, ευνοϊκή χρονική συγκυρία, γιατί βλέποντας το λίγο πιο αποστασιοποιημένα, είχε αρχίσει και άλλαζε ο τρόπος με τον οποίο τα νοικοκυριά αντιμετώπιζαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις μηχανές αυτές. Ναι. Δηλαδή, είχε πια αρχίσει το ξεκαθάρισμα και ο διαχωρισμός των παιχνιδομηχανών με τους υπολογιστές παύλα εργαλεία. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ήταν τότε που άρχισε και εύθυνε και η αγορά των home computers, Spectrum, Amstrad, Atari κλπ. Και ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε απλώς να βάλει στην τηλεόρασή του κάτι για να παίξει, δεν είχε ούτε να ξέρει basic για να φορτώσει το παιχνίδι. Το έβαζε στην πρίζα, έβαζε ένα cartridge πάνω, μια σκληρή κασέτα, στην πούμε έτσι, άνοιγε το κουμπί και έπαιζε. Ούτε δεν φόρτωσε. Ούτε τα προβλήματα που είχαμε με τον Commodore και την Amiga κτλ. Θέλω να πω ότι ήταν ένα άλλο προϊόν. Plug and play στα 90s. Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες απορίες που έχω εγώ. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε εδώ για να τις λύσουμε. Τέλεια. Μπορούμε να κάνουμε για κάποια κενά, αν σας έρθει εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο που θυμόσαστε από εκείνη την όμορφη εποχή. Καταρχήν να πω εγώ ότι πιτσιρικάς θυμάμαι. Στο κτίριο εκεί στο Σύνταγμα. Καραγιώρη Σερβίας. Ακριβώς. Στην ταράτσα του κτιρίου υπήρχε ο Super Mario ή Nintendo logo. Κάτι όχι, προσπαθώ να θυμηθώ όχι, τώρα. Όχι, δεν υπήρχε. Το έχω μπερδέψει τότε με κάτι άλλο. Στην Καφτατζόγλου, νομίζω, στα Πατήσια υπήρχε μετά ένα παράρτημά σας, γιατί το θυμάμαι να περνάω και ήταν ένα μαγαζί. Όχι παράρτημα. Κατάστημα θα ήταν. Παράρτημα δεν είχαμε πουθενά. Υποκατάστημα εμείς δεν είχαμε πουθενά. Ήταν τα γραφεία, ήταν εκεί. Okay. Και η αποθήκη βρισκόταν αλλού, εν πάση περιπτώσει, έτσι που γινόταν η διανομή των προϊόντων. Αλλά τα γραφεία ήταν εκεί και δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Ωραία. Στο ψυχικό βλέπω ότι βλέπω και φωτογραφίες και διαφημίσεις από παλιά. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εμπορικό στο ψυχικό, το οποίο εκεί συνεργαζόσασταν και κάνατε και διαγωνισμούς και events. Σωστά. Πολύ. Σωστά. Ναι. Θυμάστε κάτι από αυτό? Ποιο ήταν τώρα? Καταρχάς το εμπορικό που λες ήταν το εμπορικό στο οποίο υπήρχε το Τζάμπο τότε. Μάλιστα. Και το οποίο εμπορικό υπάρχει ακόμα. Δεν είχα πάει ποτέ, δεν είχε τύχει, δεν το ξέρω. Ναι, υπάρχει ακόμα αυτό το εμπορικό. Είναι λίγο μετά αυτό που λέμε φάρος ψυχικού, λίγο πιο μετά. Ναι, ναι, σε εκείνο το ύψος. Υπήρχε το Τζάμπο και στο υπόγειο υπήρχε ένα κατάστημα το. Δεν ήταν ο Ανταβαλής. Ο Γιώργος ο Ανταβαλής ήταν. Πώς λεγότανε τώρα? Πώς λεγότανε.
Μπορεί να ξέρει κάποιο φίλο στο κανάλι να μα γράψει από κάτω, όπως λέγω. Μπορούμε να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Καλά, και αυτό γίνεται, αν θέλετε. Μπορώ να ρωτήσω τον αδερφό μου που δούλευε την κάποια στιγμή. Α, ναι. Α, ωραία. Δεν θυμάμαι όμω. Γενικά έχουμε όμω πληροφορίε από παντού. Μπορείτε να τα μάθετε ανά πάση στιγμή. Οπότε, εγώ θυμάμαι λοιπόν, πριν πάω σε ερωτήσει, τον χαμό που γινόταν στα μαγαζιά. Δηλαδή, εγώ που γεννήθηκα στο Γαλάτσι, θυμάμαι τα δύο τεράστια παιχνιδάδικα που υπήρχαν πάνω στη Βέικου στο Γαλάτσι. Είχαν μια γωνιά αφιερωμένη με Nintendo, με βιτρίνες, με stands. Δηλαδή, Στέλνω μήνυμα. Υπήρχε πολύ μεγάλο κομμάτι δηλαδή στο μαγαζί αυτό που είπατε πριν. Να φαίνεται δηλαδή όταν μπαίνει κάποιο ότι ξέρει κάτι, εδώ θα δει Nintendo. Ναι, ναι, γιατί ήταν, σου λέω, η στρατηγική αυτή, ήταν η γραμμή από έξω ότι έτσι πρέπει να τα στείλουμε και ακολουθούσαμε αυτές τις οδηγίες. Και τις εξελίσσαμε ή τις προσαρμόζαμε τέλος πάντων στην ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Και στα περιοδικά Nintendo Club βλέπω και κάποια καταστήματα, γιατί έγραφε διανομής Nintendo. Υπήρχαν κάποια μέχρι και στην Τρίπολη που εγώ τύχαινε να πηγαίνω στην Τρίπολη με σόι και να βλέπω αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί. Ένα παγόνι στο Γαλάτσι, δεν σας λέει κάτι το όνομα που ήταν παιχνιδάδικο. Είχε δύο. Πάντως, βιβλιοαγορά. Η βιβλιοαγορά στο Άργος και στο Γαλάτσι. Εκεί πήγαινα και αγόραζα. Κοίταξε. Το είπα και πριν, είχαμε δώσει μεγάλη σημασία στο να στήσουμε ένα σωστό δίκτυο και όχι μόνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ναι, παντού. Παντού, ναι, βέβαια. Είχαμε λοιπόν εμπορικούς αντιπροσώπους οι οποίοι ήξεραν το προϊόν, εκπαιδεύτηκαν στο προϊόν και πήγαιναν στα καλά παιχνιδάδικα. Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν ένα προϊόν που ήταν ακριβό. Οπότε ήθελε σωστή τοποθέτηση. Αλλιώς δεν μπορούσε να το πουλήσει. Ναι. Ήταν εξειδικευμένο και ο κόσμος ήταν όντως διστακτικός. Οι γονείς, δηλαδή, εμένα σκεφτείτε να σου πω την αλήθεια τώρα, γιατί το είχα πει και πέρσι που είχα κάνει το ερωταστικό επεισόδιο για ταινίες, ότι είχε 120.000 δαχμές. Κάποιοι με πιστέψαν. Το ταινίες. Ναι. 120.000 δαχμές. Κάποιοι μου λέγανε, ρε φίλε, ο πατέρας σου τι ήταν και στο είχε πάρει. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου ήταν σεφ, δούλευε στην Κηφισιά, οπότε μπόρεσε να μου το πάρει. Δεν ήταν πολύ δύσκολο. Θα σου πω λοιπόν ότι ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ακριβώς επειδή υπήρχε πολλοί κόσμο που το ήθελε έντονα. Ναι. Έντονα. Ναι. Πολύ έντονα. Μαζεύαν χρήματα και το πέρανα. Θα σου πω ότι ήταν τόσο ακριβό γιατί, όπως είπα και πριν, ΦΠΑ ήταν 36%. Πάντα τοίς. Πάντα τοίς. Και εγώ το θυμήθηκα τώρα. Πάντα τοίς. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια του κοινού. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το Game Boy, όταν το βγάλαμε στην αγορά, είχε 36.900 ή 39.900 δραχμές. Ναι. Σε μια εποχή που ο μέσος μηνιαίος μισθός ήταν 70.000. Ήτανε τόσο, εκατοστάρικο δεν ήταν. Όχι. Ήταν 70.000 ο μέσος μηνιαίος μισθός και είχαμε το Game Boy, λοιπόν, μια φορητική κονσόλα που ήταν και είδος πολυτελείας τότε, ας πούμε, ακριβώς αυτό, το φοβερό μηχανάκι. Ήταν ο μισός μηνιαίος μισθός. Μέσος μηνιαίος μισθός. Δεν ήταν ευθυνό. Θυμάσαι μια διαφήμιση. Δεν ξέρω αν τελείωσες, είσαι διακόπτης. Πες, πες. Του Game Boy. Του Game Boy. Καλά που τότε πατήσαμε με έχρωμο κινητό. Βεβαίως. Με έχρωμο φορητό. Με έχρωμο φορητό και το Game Gear και το Lynx. Ναι. Το Atari Lynx. Έχω φάει τον κόσμο να τη βρω στο YouTube και δεν υπάρχει. Εγώ δεν την έχω δει. Θα στη στείλω. Νομίζω καλά που δεν την πατήσαμε με έχρωμο φορητό. Την είχαμε κάνει τα γυρίσματα στην πλάση της Βουλιαγμένης. Καλοκαίρι. Α, ήσουν λοιπόν μέσα και ξέρεις γιατί ήταν αυτό, έτσι. Διότι εκείνο η έγχρωμη οθόνη που είχαν τα άλλα, στον ήλιο δεν φαινόταν. Ναι, ενώ του Game Boy η οθόνη. Ήταν το μονόχρωμη, ναι. Μονόχρωμη, ναι. Αλλά δεν είχες κανένα πρόβλημα να μπει στο παιδί μου. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και το σλόγγαν του εγώ αποφάσισα θα πάρουν Nintendo. Ναι. Άρα, Αντώνη, ήσουν μέσα στο οπτικό άκουσα και στο μοντάζ και όλα αυτά. Στο μοντάζ ήταν η διαφημιστική εταιρεία. Δεν μπαίναμε. Δεν έκανε γνώμη. Απλώς εμείς. Προσπαθούσαμε να τους κατευθύνουμε, τονίζοντάς τους τα δυνατά σημεία και πού θέλουμε να. Όπως και κάθε πελάτη στη διαφημιστική του. Τι ήθελε να δείξει το, μάλιστα. Ναι. Και την άλλη διαφήμιση που είναι κλασική, θα τη θυμάσαι που λέει Φίλε! Φίλε! Με προκαλείς! Πάρε στα χέρια σου Game Boy! Το ζωντανό όπλο τη Nintendo! Game Boy! Με στενοφωνικό ήχο και δώρο τη φανταστική τα σένα θέτη! Τα ενώνουμε και παίζουμε με τις ώρες! Δεν πρόκειται να με νικήσεις. Απίθανη συλλογή παιχνιδιών σε κασέτες. Πάρε στα χέρια σου τη δύναμη. Πάρε το Game Boy της Nintendo. Που δείχνει ότι παίζει με το Game Boy το ρομπότ
και προσπαθούν να συνδεθούν. Αυτή ήταν ελληνική. Όχι, ξένη ήταν η adaptation. Και έγινε μετάφραση. Από ένα σημείο και μετά. Ναι. Όχι μόνο από ένα σημείο και μετά. Από την αρχή είχαμε τη δυνατότητα εμείς να χρησιμοποιήσουμε είτε τις διαφημίσεις που είχε η Nintendo φτιάξει στην Αμερική κυρίως. Πολύ καλογυρισμένες εννοείται. Αυτή με το Μάριο και το πλανήτη που πετάει. Απίστευτες παραγωγές. Δηλαδή, είναι γραφικά που τότε ήταν. Διότι είχαμε πάντα ενημέρωση από παντού ότι έχουν γυριστεί αυτές και αυτές και αυτές οι διαφημίσεις. Διαλέγαμε αν μας άρεσε κάποια. Την παίρναμε και κάναμε προσαρμογή. Αλλιώς πηγαίναμε και γυρίζαμε δικές μας διαφημίσεις. Ναι. So let's do it. Εντάξει, ήταν τώρα που λέμε για τα γυρίσματα διαφημίσεων, δεν θυμάμαι αν ήσουν εσύ. Κάποια στιγμή έχουμε βγάλει ένα πακέτο, Πάσχα, για να πουλήσουμε Game Boy και φτιάχνουμε μία συσκευασία στην Ελλάδα στην οποία υπάρχει μέσα το πακέτο, υπάρχει συγγνώμη, η συσκευασία του Game Boy, έχει το πακέτο αυτό και μία δερμάτινη μπάλα Reebok. Α, ναι, το ναι. Goal. Με τον Goal δεν ήταν, ή όχι. Ήτανε τα δείχνει goal. Κάποιον Nintendo Club, θα τα δούμε αν θέλετε. Είχαμε κάνει μια συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Reebok στην Ελλάδα. Είχαμε πάρει, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες, 10-12 χιλιάδες μπάλες. Ναι. Και τις είχαμε βάλει μαζί με το Game Boy σε μια συσκευασία που φτιάξαμε εδώ και πουλάγαμε αυτό, ας πούμε. Και δεν είχε και έξτρα παιχνίδι μέσα, είχε μόνο δηλαδή την μπάλα. Νομίζω ότι δεν είχε, δεν το θυμάμαι να σου πω καλά. Σίγουρα τα γυρίσματα που κάναμε στο ΟΑΚΑ, που ήταν μια μεγάλη εμπειρία, ας πούμε, να πατάμε το χορτάρι του ΟΑΚΑ για να κάνουμε γυρίσματα. Οπότε έγινε η διαφήμιση για τηλεόραση, ήταν μόνο για περιοδικά. Για τηλεόραση, όχι, τηλεοπτική διαφήμιση. Για το πακέτο το συγκεκριμένο. Εγώ δεν πρέπει να είμαι. Πρέπει δεν να είχα, ήταν στη φάση που είχα φύγει. Την οποία. Την οποία. Η υπεύθυνη παραγωγή ήταν τότε η Νατάσα Ισκιαδά. Και είχαμε αλλάξει, ήμασταν στη Λίο Μπερνέτ τότε. Είχαμε φύγει από την Γνώμη. Σε άλλη μεγάλη διαφημιστική εταιρεία. Και υπεύθυνο του λογαριασμού ήταν ο κύριος Αντίπας. Και η Νατάσα Ισκιαδά ήταν υπεύθυνη για τις παραγωγές. Και είχαμε πάει λοιπόν με την ομάδα της Λίο Μπερνέτ για να κάνουμε το γύρισμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πραγματικά δεν τη θυμάμαι. Να την ψάξω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει. Να υπάρχει, πιστεύεις. Εγώ δεν είμαι πολύ στο ψάξιμο του YouTube. Θα προσπαθήσω να την βρω. Οπότε. Αυτό που πρέπει να κάνω σαν ψάξιμο όμως είναι με βάζετε στην πρίζα να ψάξω το δικό μου το αρχείο στα VHS. Αυτό είναι. Εγώ σαν Νίκο θα σας πάρω τρίμα. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Από τη στιγμή που είστε όμως. Είναι χρονοβόρο. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει κάποιο τώρα άνθρωπο που μας λέει ότι έχει αρχείο. Γιατί σας λέω τόσα χρόνια που ψάχνω εγώ και άλλοι φίλοι. Δεν έχουν βρει τίποτα. Οπότε είναι, δηλαδή, και να μας το δώσετε σε 10 χρόνια περιμένουμε. Αφού το έχει ο κύριος Δημήτρης, είμαστε ευχαριστημένοι. Είπαμε κόβουμε το κύριο. Εντάξει, αφού το έχει ο Δημήτρης, παιδιά, είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα είμαστε καλά. Ναι. Ωραία. Εγώ σας κάνω λοιπόν τώρα την πρώτη μου ερώτηση. Είναι βόμβα. Κοίταξε, ήθελα να είναι η πρώτη, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντική σαν απορία τόσα χρόνια. Λοιπόν, γιατί η Nintendo ήρθε τόσο καθυστερημένα στην Ελλάδα επίσημα από αντιπρόσωπο το Σεπτέμβριο του 1991. Ενώ άλλες εταιρείες, ας πούμε, Atari, Sega, είχαν ήδη, δηλαδή, από παράλληλα με το εξωτερικό, φέραν πράγματα. Δηλαδή, και η Sega έφερνε την Tenko και η Omnisoft, αν θυμάστε, και στο Pixel. Αυτά δεν νομίζω ότι ήταν. Καταρχάς, η Sega ως επίσημη διανομή δεν υπήρχε. Okay. Αυτό το λέω σίγουρα. Ενδεχομένως να υπήρχαν κάποια προϊόντα της Sega, παιχνίδια για υπολογιστές. Υπήρχαν παράλληλες εισαγωγές, ναι. Διανομή επίσημη δεν υπήρχε. Ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε στην ελληνική αγορά σε μαζική κλίμακα για να πουλήσουμε video game. Okay. Δεν ήξερε πολύς ο κόσμος τι είναι video game. Ναι. Το video game το ξέρανε οι μοιημένοι, οι περί της τουρνάρι. Ναι, λογικό. Τέλος πάντων, όσοι κυκλοφορούσαν εκεί στα μαγαζιά στις τουρνάρι και όσοι διαβάζανε Pixel. Μόνο αυτοί. Εκεί ήταν, αυτό ήταν το κοινό μέχρι τότε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει ότι η Zegetron ήρθε ταυτόχρονα με την Seitox στην Ελλάδα, δηλαδή και αυτή προς Χριστούγεννα το 1991, γιατί υπάρχει ένα καταλογάκι, το οποίο δυστυχώς εγώ δεν το έχω, αλλά το έχουν φίλοι, που παρουσιάζει Mega Drive Master System Game Gear, με χριστουγεννιάτικο έτσι design το φυλάδιο, και πίσω στην τελευταία σελίδα γράφει Δεκέμβριος 1991. Οπότε δηλαδή ήρθε και αυτή σχεδόν σφήνα με τη Zegetron, με την Tootsie, συγγνώμη. Απλά ξέρω από περιοδικά ότι σαν αντιπρόσωπος πριν από τη Zegetron ήταν η Omnisoft και η Tenko.
διαφορετική δηλαδή εισαγωγή. Απλά δεν ξέρω τώρα. Ήταν εισαγωγή. Άρα ήταν αντιπρόσωπη εισαγωγή. Ωραία, άρα είναι ωραίο να το ξεχωρίσουμε αυτό. Ναι, ήταν εισαγωγή. Όπως λέγαμε και για τον Άντι που έφερνε παιχνίδια τη Ocean, τα οποία όμως δεν ήταν για τις κονσόλες. Ήταν για τους υπολογιστές. Μάλιστα. Άρα γιατί πιστεύετε ότι ενώ ας πούμε το NES βγήκε στην Αμερική το 85 και στην Αγγλία, πόσο ξέρω, πήγε το 86-87. 87, ίσως και πιο μετά. Από τη Virgin, σαν εισαγωγή και την Bandai. Γιατί στην Ελλάδα ήρθε το 91 Nintendo και δεν ήρθε νωρίτερα? Γιατί δεν υπήρχε, καταρχάς η Nintendo ήθελε διανομέα που να είναι μεγάλου διαμετρήματος, ακριβώς. Κατάλαβα. Δεν είχε πάρα πολύ επιλεκτικό σύστημα διανομής, για το οποίο επιλεκτικό σύστημα διανομής είχε πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να ξέρεις. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πουλούσε όπου να είναι. Mm-hmm. Και αυτό ήταν από ένα σημείο και μετά εντός εισαγωγικών παράνομο. Δηλαδή υπήρχαν οι κοινοτικές οδηγίες που λέγανε ότι δεν δικαιούσε να αποκλείσεις κάποιον από τον αγορά στο προϊόν σου. Ναι. Στην Αμερική είχε πολλά προβλήματα τέτοια γενικά. Υπήρχε και στην Ευρώπη. Είχαν γίνει και στην Ευρώπη τέτοιου τύπου δικαστήρια. Ναι, κατάλαβα. Έτσι, για την επιλεκτική διανομή. Mm-hmm. Και γι' αυτό και από ένα σημείο και μετά εμείς από αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, mm-hmm, ονομαστήκαμε ως επίσημοι αντιπρόσωποι. Μάλιστα. Έτσι, μια σημαντικό. Μικρή λεπτομέρεια τώρα, ναι, δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Απλά ήταν νομικό το θέμα. Κατάλαβα. Αλλά η Nintendo ήταν πάρα πολύ αυστηρή και στις παράλληλες εισαγωγές. Δηλαδή, δεν υπήρχαν παράλληλες εισαγωγές στο Nintendo. Σε όλα τα άλλα μπορούσε να βρει παράλληλες εισαγωγές. Στο Nintendo ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Μέχρι ένα σημείο, εξαιρετικά δύσκολο. Μετά χαλαρώσαν τα πράγματα μετά από 4-5 χρόνια. Ναι. Αλλά στην αρχή δεν έβρισκες και μετά εξακολούθησε να είναι, να είναι δύσκολο. Όχι εξαιρετικά, αλλά εξακολούθησε να είναι δύσκολο. Μάλιστα. Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιοι χονδρέμποροι που προμηθευόντουσαν και στο κάνανε προϊόντα σε ευρωπαϊκές αποθήκες και τα διένυμαν σε τοπικούς εισαγωγείς στην Ελλάδα, από εδώ από εκεί, σε χαμηλότερες τιμές φυσικά, ναι, από τις τιμές που ενδεχομένως πλήρωναν στην Ιτότσου. Όμως το προϊόν αυτό που ερχόταν από την παρασαγωγή δεν είχε τα χαρακτηριστικά που είχε το προϊόν της Ιτότσου. Το ελληνικό manual και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είχε την υποστήριξη, δεν είχε την κάρτα εγγύησης, που γινόσουν μέλος στο Nintendo Club. Ακριβώς. Ναι, δεν είχε τα προνόμια που. Τα προνόμια ελληνικά. Ήταν ένα φθηνότερο προϊόν που ήταν. Όπως ήταν. Ναι. Η αλήθεια είναι και ότι. Και αυτό δεν το βρίσκει εύκολα. Ναι. Ήταν περιορισμένο το. Πώς το λένε, το μέγεθος των παραεισαγωγών. Πολύ περιορισμένο. Γιατί δεν υπήρχαν πηγές. Ήταν λίγες. Δηλαδή, αν κάποιος μάθαινε από τους επίσημους διανομής της Nintendo ότι η εταιρεία Χ στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία διώχνει προϊόντα σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Ενημέρωνε τα κεντρικά της Nintendo και η Nintendo σταματούσε με την τροφοδοσία του συγκεκριμένου. Σε αυτούς εκεί, μάλιστα. Ναι. Ήταν τόσο απλό το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δεν πίστευε, όταν εγώ τα έλεγα σε επεισόδια μου πριν παλιότερα χρόνια, ότι η Nintendo είχε έρθει το 91, μάλλον γιατί το διαβάζανε και Pixel. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν όντως πολλοί που κάνανε παραεισαγωγές και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Θα θυμάστε και το Athens Teleclub, που συγκεκριμένα θυμάμαι και στο computer show που έχεις δείξει Master System και Mega Drive, το οποίο το Mega Drive είναι και Ιαπωνέζικο, είναι το MOV, το οποίο το έχεις πάρει από εκεί. Δηλαδή υπήρχε πάτημα παραεισαγωγών εδώ, αλλά όντως δεν ήταν σε μεγάλη κλίμακα. Ναι, και υπήρχε και μεγάλο, αυτό που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν ήταν η παραεισαγωγή, ήταν τα πειρατικά. Και οι τιμές ήταν και πολύ ακριβά, ξέρω, οι παρασαγωγές αυτές. Ήταν περίεργα, πολύ ψηλά, νομίζω. Εντάξει, σου ξαναλέω ότι για μας, ως επίσημοι αντιπρόσωποι, το πρόβλημα που είχαμε ήταν τα counterfeits, τα λεγόμενα. Ναι. Όπου από ένα σημείο και μετά ήταν τόσο καλές οι αντιγραφές που ακόμα και εμείς δυσκολευόμασταν να καταλάβουμε αν είναι γνήσιο ή πλαστό το προϊόν. Υπήρχε τόσο έντονο, δηλαδή εκείνη την εποχή. Όχι μόνο υπήρχε τόσο έντονο, υπήρχε πάρα πολύ έντονο. Εγώ είχα περάσει από σεμινάριο στα κεντρικά της Nintendo Αμερικής, από το αστυνομικό τμήμα βεβαίως. Α, έχετε πάει λοιπόν και εκεί. Α, μας τα πείτε αυτά. Για πήγαινε και μύριζε τα Game Boy, τα κάρτες, τα Tetris. Καλά έκανε. Να δει τι έγινε, αν ήταν αληθινά, λαγωνικό. Με την όσφρηση, ξέρεις. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη επένδυση από την Nintendo για να σταματάει τις παράνομες κασέτες. Από Κίνα υποθέτω τότε όλα αυτά. Ναι. Δεν το θυμάμαι και δεν θέλω να πω κάτι. Ναι, ναι, ναι.
Okay. Πιθανολογότητα από Κίνα, αλλά δεν το θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι ότι είχαν φτάσει να αντιγράφουν ακόμα και το Seal of Quality, αυτό το σήμα. Το χρυσό. Το χρυσό. Το χρησιμοποιώ και εγώ αυτό. Και προσπαθούσε η Nintendo να το φτιάξει με τέτοιο τρόπο που να μην αντιγράφεται. Δηλαδή, ήμασταν σε επίπεδα χαρτονόμισμα, υδατογραφία, μην μου κλέψουν την υδατογραφία. Τέτοιο πράγμα. Και κάτι, σε κάποια φάση και ολογράμματα. Ήταν και σαν ολόγραμμα. Ναι, αυτό λέω. Ναι, υπήρχαν τέτοιου τύπου. Και όχι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα είχε γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Ναι. Για να πιάσουμε πειρατικά προϊόντα. Okay. Με τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας και με την βοήθεια ενός ιδιωτικού ερευνητή που είχαμε προσλάβει τότε για να πιάσουμε στοιχεία και τα λοιπά. Γινότανε... Ο οποίος... Μόνο εδώ αυτά, έτσι, μόνο εδώ ακούγονται αυτά. Ναι. Ο οποίος ιδιωτικός ερευνητής ήταν ο μεγαλύτερος που υπήρχε στην... Εκείνη την εποχή. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα και δεν το θυμάμαι. Κάβουρας. Όχι. Κάτι μου λέει αυτός. Όχι, δεν ήταν αυτός. Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Ήτανε Πέτρος πρέπει να ήταν το μικρό, δεν θυμάμαι τώρα το... Άρα υπήρχαν και τέτοια σκηνικά εδώ. Όχι μόνο αυτό. Και έχει οργανωθεί λοιπόν επιχείρηση, όπου μπαίνουμε ταυτόχρονα. Έχω πάει στα κεντρικά, στην Γαδά, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Μας έχουν διαθέσει αστυνομικούς και μπαίνουμε ταυτόχρονα με αστυνομικό και δικαστικό επιμελητή. Σε αποθήκη, όχι μαζί, σε μαγαζιά. Σε μαγαζιά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στους τουρνάρι σε ένα μαγαζί που την ώρα που μπαίνουμε, επειδή έχουν μπει, εγώ δηλαδή πήγα σε εκείνο το σημείο, είχαμε πάει 3-4 άτομα για να καθοδηγήσουμε τους αστυνομικούς και τους δικαστικούς και τα λοιπά. Ναι. Και την ώρα που μπαίνουμε στο μαγαζί είναι ο δικηγόρος του μαγαζιού, δεν θα το ξεχάσω. Σας περίμενε δηλαδή. Ήτανε, αυτό έγινε το 95, κάπου εκεί που σου λέω τώρα. Με το κινητό, το μεγάλο κινητό εδώ να μιλάει με μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών και να κατεβάζει τα πλαστά και να τα βάζει μέσα. Διότι ήταν την ώρα που τους έχουν ειδοποιήσει ότι γίνεται ντου. Ναι. Και κάνουμε ντου στις τουρνάρες σε 3-4 μαγαζιά και μαζεύουμε σακούλες από πλαστά προϊόντα. Έδινε μεγάλη σημασία η Nintendo γενικότερα σε αυτό. Ναι. Και μάλιστα το άλλο περιστατικό είναι ότι όταν πήγαμε να δικάσουμε την υπόθεση, έχει έρθει η επικεφαλής της Nintendo, του νομικού τμήματος της Nintendo Αμερικής, η επικεφαλής δικηγόρος, μάλιστα, για να καταθέσει στο δικαστήριο. Και πηγαίνουμε στο δικαστήριο, δεν ξέρω αν ήσουν και αν το θυμάσαι. Όχι, αλλά τα ξέρω. Πάμε στο δικαστήριο. Την προηγούμενη λοιπόν έχει ζητήσει η γυναίκα, λέει: παιδιά, ήρθε για τρεις μέρες στην Ελλάδα μόνο για τη δίκη. Ναι. Και λέει: παιδιά, σας παρακαλώ να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει η δίκη κτλ. Παίρνει λοιπόν ο δικηγόρος μας τότε τηλέφωνο τον αντίδικο. Ναι, και του λέει: σε παρακαλώ, έχει έρθει. Αν είναι να με ζητήσετε αναβολή, να το ξέρω. Ναι. Όχι, δεν θα ζητήσουμε αναβολή. Και πάμε στο δικαστήριο και ζητάμε αναβολή. Και ζητάνε αναβολή. Και ζητάνε αναβολή. Και η γυναίκα δεν το πίστευε. Λέει: δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μόνο στην Ελλάδα. Αυτά, ήταν unfair. Πώς, πώς γίνεται. Κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούμε, παιδιά, σήμερα. Και έχουμε ακούσει, πιστεύω, αρκετά άλλα ενδιαφέροντα. Η επόμενη ερώτησή μου ίσως έχει απαντηθεί. Όχι, ίσως έχει απαντηθεί. Ήταν πώς η Touch κατάφερε να πετύχει με τέτοιο επιθετικό marketing την νούμερο 1 κυριαρχία απέναντι σε Atari, Sega και άλλες εταιρείες στην Ελλάδα. Τι ποσά δαπανήθηκαν τη μητρική εταιρεία τυχόν από Ιαπωνία για τέτοια κλίμακα foothold που έθεσε δηλαδή στην Ελλάδα. Υπήρχαν κεφάλαια δηλαδή που ερχόντουσαν απευθείας. Όχι, όχι. Σακούλες, με σακούλες. Τα πετάγανε. Δεν ξέραμε πού να τα βάλουν. Κατεβάλλαν τα σινού και τα. Έχω μετρήσει εγώ γεν. Ναι. Όχι, δεν υπήρχε λοιπόν. Από την Ιαπωνία, όχι. Όχι. Ενδεχομένως να υπήρχε μια στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Ιτόσου για διαφημιστικά. Ακριβώς. Το λέει καλά αυτό. Υπήρχε ένα contribution. Δηλαδή υπήρχε μια συμβολική, ας πούμε, ένα συμβολικό ποσό που μας διέθεταν για την καμπάνια. Αλλά αυτό ήταν κατά βάση ευθύνη του διανομέα. Μάλιστα. Δεν ήταν δική τους. Okay, είχαμε τις βοήθειες, δηλαδή θέλαμε ένα διαφημιστικό, το παίρναμε χωρίς να πληρώνουμε το διαφημιστικό. Πληρώναμε το adaptation εδώ, την προσαρμογή του, τον εξελινισμό ή και την προσαρμογή. Γιατί μπορεί να γυρνάγαμε και να κάνουμε τίποτα ένθετα πλάνα ή να κλείναμε το πάξο, όπως το λένε στη διαφήμιση, το τελευταίο screenshot του διαφημιστικού, να το κλείναμε έχοντας μια ειδική συσκευασία που έχουμε εμείς εδώ και δεν την είχαν οι άλλοι έξω. Κατάλαβα.
τώρα παίξε το Game Boy της Nintendo με τα φανταστικά video games, στερεοφωνικά ακουστικά και το απίθανο παιχνίδι Tetris δώρο. Πάρε μαζί σου το Game Boy και τα πιο τρελά video games. Ο κόσμος της δράσης για Masterminds από τη Nintendo. Γενικά η Nintendo σαν Nintendo, όχι σαν η Touch τώρα, είχατε κάποια... Υπήρχε κάποια επικοινωνία, υπήρχαν κάποια... Βέβαια, υπήρχε επικοινωνία. Λοιπόν. Υπήρχε επικοινωνία και με την... κυρίως με τα κεντρικά της Nintendo Ευρώπης που ήταν στη Φραγκφούρτη. Άρα περισσότερο μιλάγατε με Ευρώπη, ας το πούμε. Κυρίως μιλάγαμε με Ευρώπη. Μάλιστα. Για νομικά θέματα μιλάγαμε με Αμερική. Και για εισαγωγές μιλάγαμε με Ευρώπη και κάποιες φορές με Αμερική. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, αλλά... Τότε η εισαγωγή ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Ναι, στο να φέρεις, ας πούμε, πράγματα από το εξωτερικό, έτσι. Ναι. Καταρχάς υπήρχε ένας εκτελονισμός, υπήρχαν έξτρα δασμοί, υπήρχε μια διαδικασία κτλ. Μάλιστα. Και υπήρχε και ένα μεγάλο κόστος στα μεταφορικά. Άρα λοιπόν εμείς τι κάναμε τότε. Λέγαμε στην Nintendo Ευρώπης ότι θέλουμε να παραγγείλουμε από το Super Mario Bros. Χίλιες κασέτες. Μάλιστα. Αν θέλαμε να παραγγείλουμε απευθείας από Ιαπωνία για να την πάρουμε φθηνότερα την κασέτα και να μας κοστίσει συνολικά φθηνότερα, έπρεπε να παραγγείλουμε μήνυμου ποσότητα 3.000 κομμάτια. Ναι, είχε... Άρα έπρεπε σε... να βρούμε που θα τα πουλήσουμε. Σε αν... κάποια λοιπόν μπορούσαμε να πουλήσουμε 3.000. Στο Super Mario δεν υπήρχε θέμα που λέγες πολύ περισσότερα από 3.000. Ναι. Δηλαδή μπορούσα να κάνεις μια παραγγελία 5.000 κομμάτια και να μην έχεις πρόβλημα. Okay. Αλλά σε κάποια Skate or Die που βλέπω εδώ που είσαι. Το οποίο όταν μας το είχαν πει η απάντηση ήταν που λέγαμε εμείς. Die. Ωραίο. Στο Skate or Die λέγαμε die. Μάλιστα. Δυσκολευόσουν. Οπότε τι προσπαθούμε να κάνουμε, να συνδυάσουμε παραγγελίες από όλη την Ευρώπη, να τις δώσουμε στα κεντρικά της Nintendo στην Ευρώπη και να πάρουμε είτε δικό του στόκ, είτε να φέρει στην Ευρώπη μια ποσότητα και να τη μοιράσει μετά στις διανομές. Σε ανάλογα γραφεία. Άρα είχε και ανάλογη προσοχή εκ μέρους σας και σαν πολιτές και όλα αυτά και διανομή, γιατί δεν μπορούσατε να εκτεθείτε κιόλας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς της δικής μας. Βέβαια. Αν κάποιος μπορούσε να έχει πρόσβαση στα fax, ξέρετε fax φαντάζομαι, και στα mail της Nintendo, της Itochu τότε, οι τρεις συχνότερες λέξεις ήταν custom clearance cost. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τρομερό. Δηλαδή απίστευτη. Δεν υπήρχε αυτή η τελωνιακή ροή που υπάρχει τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Στις αρχές, όταν ξεκινήσαμε να τα φέρνουμε, έπρεπε να δώσουμε αγώνα για να φύγουν από την κατηγορία των προϊόντων πολυτελείας. Με αποτέλεσμα να θυμάμαι τον εαυτό μου κάποια στιγμή σε κάποια δημόσια υπηρεσία απόγευμα. Με δικηγόρο και εκτελονιστή να προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον δημόσιο λειτουργό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δηλαδή, προσπαθούμε τώρα, το λέμε, να θυμηθώ, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά δεν μπορώ. Να προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι, παιδιά, αυτό πια δεν είναι είδος πολυτελείας. Είναι ένα είδος, είναι διασκέδαση. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν τα τσιγάρα Ντάβιντοφ που ήταν το είδος πολυτελείας τότε. Μάλιστα, ναι. Και τώρα από αυτό θυμήθηκα επίσης και το άλλο πρόβλημα που είχαμε αρχικά, ας πούμε, στην αγορά, ότι τα video games είναι καταστροφικά για τα παιδιά. Α, ναι, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πήγε αυτό το κύμα τότε. Πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Ναι. Κάποια στιγμή υπήρξε, το θυμάσαι, το κύμα αντίδρασης για την επιληψία, ότι τα προκαλούν επιληψία. Το θυμάμαι και προσπαθούσαμε, και εγώ αυτό λίγο. Φτιάχναμε κείμενα, φτιάχναμε διαφημίσεις, είχαμε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την Ιατρική Σχολή. Τους είχαμε δώσει μηχανήματα για να κάνουν τεστ σε παιδιά. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα που ακούμε. Για να δούνε τι γίνεται, αν υπάρχει σύνδεση με της οθόνης, ας πούμε, του flickering της οθόνης. Με την επιληψία τρέξανε πειράματα εδώ. Σοβαρές δουλειές. Τα οποία λόγω τεχνολογίας τότε ήταν πιο... Πολύ πιο δύσκολα. Δύσκολα και ήταν και πιο επικίνδυνο, θα το λέγαμε, το προϊόν σε κάποιον που είχε ιστορικό. Ναι. Και άντε να το ξέρει κάποιος ότι είχε προδιάθεση. Γι' αυτό και ακόμα και τώρα, και τότε ακόμα περισσότερο, υπάρχει disclaimer
όταν ανάβει ένα σύστημα, ότι αν υπάρχει ιστορικό επιληψίας, ναι, μην παίζετε, πάρετε τα μένα κλπ. Μα το θυμάμαι εγώ από τα ελληνικά τη Ιτότσου, ναι, που έλεγε. Ναι. Το αναγράφω. Θα τα δούμε, ναι, δηλαδή θα τα δείξω. Το Αντώνης καλύτερα από μένα. Τα έγραφε. Μάλιστα. Μια πορεία που έχω δικιά μου είναι οι βιτρίνες Nintendo που έβλεπα, ας πούμε, στα μαγαζιά. Τον Μάριο, αυτό εδώ που κρέμεται, τις θήκες που ήταν τα παιχνίδια, όλα αυτά, τα έδινε δωρεάν η τότε στα συνεργαζόμενα καταστήματα ή τα πληρώνανε οι ιδιοκτήτες? Όχι, όχι, τα έδινε δωρεάν. Όλα δωρεάν. Ήτανε, λοιπόν, πρόσεξε, αυτά ήτανε με την μορφή χρυσιδανή, όπως λέγεται στη γλώσσα την εμπορική. Δηλαδή, σου το δίνω, σου το δανείζω για να το χρησιμοποιήσεις, αλλά κατέχω την κυριότητα. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή θέλω, το παίρνω πίσω. Το οποίο δεν έγινε ποτέ, γιατί πολλοί τα έχουν σπίτια. Προφανώς δεν έγινε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, για να φτάσουμε να τα δώσουμε, ναι, υπογράφουμε συμβόλαια. Και πέρα από και διάθεση του παιχνιδιού για όχι, ένα... Όχι, όχι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, υπογράφουμε ότι αυτό ανήκει σε εμάς, ότι το δίνουμε για να είμαστε τυπικοί και σωστοί και νομικά εμείς. Δηλαδή, ακολουθούσαμε το γράμμα του νόμου παντού. Κατάλαβα. Μου κάνει εντύπωση, σας το λέω, γιατί βλέπω τα τελευταία χρόνια σε πολλά παλιά ξεχασμένα παιχνιδάδικα που βγάλανε στόκ από αποθήκες, βγάλανε πολλές έτσι βιτρινούλες, να ξέρετε, Nintendo. Αυτό εδώ θα σας πω μόνο ότι από τα πιο ωραία, από τα πιο ωραία point του... of sales material, ναι, που είχαμε. Η τιμή του στο eBay, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 700 με 800 ευρώ. Σοβαρό λογής. Αυτό, ναι. Δηλαδή ξεπερνάει και ένα σφραγισμένο Virtual Boy σαν αυτό. Έλα, που έχω μέσα. Ναι, έχουν ξεφύγει τιμές στις βιτρίνες, τις πουλάνε για 200 ευρώ. Αυτά τα πουλάνε για 20 ευρώ, 30. Εγώ, βέβαια, τα πλαστικά της στιγμής. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Όχι, υπάρχει, ναι, και άλλο. Απίστευτο, ναι. Μιλώντας για υπολογιστές, ας πούμε, Amiga, 1000, μπορεί να φτάσει και 2000. Ναι, και με το κουτί. Μα 1000 είναι, πώς θα φτάσει 2000. Μέσα θα δείτε, εγώ έχω, όταν πάμε μέσα, έχω τη μοναδική σωσμένη, το Sega Kiosk που έδινε η Zengatron, που είναι από το Μινιόν, που ήταν μέσα το Mega Drive, θα το θυμάστε τώρα. Τα έχω μέσα. Ήταν τα όλα, ξέρεις, της Sega, ήταν όλα κόπια, κόπια τροποντινά, ναι, 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 του ξεσήκωσαν το στυλ της Nintendo. Ναι. Στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για μας και την Zengatron. Μιλάμε στο εξωτερικό τη. Απέξω, ναι. Εντάξει, μιλάμε για δύο εταιρείες, οι οποίες ήταν κορυφή στο κομμάτι. Αυτές ήταν μεγάλοι ανταγωνιστές. Ήταν μεγάλοι ανταγωνιστές στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Αμερική ήταν 90-10 η Nintendo. Δεν υπήρχε η Sega πρακτικά. Έγινε μια αλλαγή ισορροπίας λίγο πριν το 1994. Είχε πάρει το πάνω χέρι Sega. Πολύ λίγο και σε ένα μηχάνημα μόνο. Στο Mega Drive. Ναι. Αλλά εγώ σου μιλάω συνολικά. Εντάξει, συνολικά ήταν Nintendo. Συνολικά, ναι, δηλαδή, καταρχάς φορητό δεν υπήρχε Game Gear. Στην Ιαπωνία. Δεν υπήρχε Game Gear. Καλά, η Ιαπωνία, ναι, okay. Αλλά εγώ σου λέω και για την Αμερική ότι δεν ήταν 90-10 η τέτοια. Ναι. Κάποια στιγμή όντως στο Mega Drive υπήρχε αυτό, μετά ξαναγύρισε πάλι. Έγινε ο χαμός όταν βγήκε το Super Metroid και το Donkey Kong. Εκεί ήταν που το Super Nintendo έριξε τις τελευταίες του βόμβες και το Mega Drive έχασε το μεγαλύτερο console wars που λένε εμείς οι τρελαμένοι. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να μου το απαντήσετε. Στο Retro Community υπάρχει ένα μεγάλο debate που λέει ότι στην Ελλάδα το NES και το Super NES, συγκριτικά με το Master System το 8-bit και το Mega Drive το 16-bit, νίκησε η Sega στην Ελλάδα σε πωλήσεις, γιατί ήταν πιο φτηνή. Πιστεύουν ότι... Ούτε κατά διάνοια για το NES, ούτε κατά διάνοια, δηλαδή ήταν, ναι, πολύ μεγάλη η διαφορά. Στο... Mega Drive, Super Nintendo... Το Mega Drive, Super Nintendo είχαν προσεγγίσει. Αλλά εγώ λέω ότι, και δεν έχω κανένα κίνητρο πια να το λέω, δηλαδή, ναι, ναι, ότι, εγώ λέω ότι ήταν η δική μας, τα δικά μας τα στοιχεία ήταν ότι ήμασταν 60-40. Είχατε, λοιπόν, στο NES δεν πενάρα. Υπήρχε θέμα σύγκρισης, κανένα. Ναι. Κανένα, ήταν πολύ μεγαλύτερες οι διαφορές. Α, γι' αυτό πιο πολύ να ξέρετε υπάρχει αυτό, ναι, ότι... Στο άλλο, ναι, τα δικά μας στοιχεία ήταν αυτά. Θα μπορούσα όμως να ακούσω και τη γνώμη κάποιου άλλου που έλεγε ότι ήταν ανάποδα. Εμείς τα βλέπαμε ανάποδα. Ναι. Δεν. Κοιτάξτε, είχαμε στοιχεία πωλήσεων εννοείται μόνο για την Nintendo. Όμως, ναι, και τα άλλα ήταν ότι μπορούσαμε να μαζέψουμε. Για έτσι, να δεχτούμε, αν το βάλεις μαθηματικά, για να κάνοντας την παραδοχή ότι ένα άλλο προϊόν, ναι, θα μπορούσε να έχει πουλήσει περισσότερα από ένα προϊόν της Nintendo, θα έπρεπε ο τζίρος των καταστημάτων, ναι, να ήταν πολύ υψηλότερος και η κερδοφορία τους
από αυτή που εμείς ξέραμε ότι ήταν. Ναι. Άρα δεν έβγαινε η εξίσωση. Δεν έβγαινε εξίσωση. Δεν έβγαινε εξίσωση, σωστό, ναι. Και βέβαια εκεί που δεν υπήρχε καμία σύγκριση ήταν στα φορητά. Έτσι. Γι' αυτό δεν σας το είπα αυτό καν. Γιατί Game Boy. Τα φορητά δεν υπήρχε, ας πούμε. Κανένας άλλος. Εγώ σκεφτείτε ότι Game Gear τότε είχε μόνο ένα γειτονάκι μου. Δηλαδή είχαμε 10 Game Boy, ένα Game Gear. Σε Master System όμως και NES, παρότι είχατε και το NES από την αρχή. Στο Γαλάτσι τουλάχιστον, με συμμαθητές θυμάμαι δημοτικό γυμνάσιο, είχαν 10 παιδιά Master System, ένας-δύο NES. Γιατί το NES ήταν πάντα πιο ακριβό και ακριβές κασέτες. Ναι, ισχύει. Το Master System ήταν πολύ φτηνό, οπότε ίσως εκεί να υπήρχε μια μικρή διαφορά. Μάλιστα. Εντάξει, η επόμενη ερώτηση ίσως να την έχουμε πει. Αν υπάρχει αρχείο με φώτο ή με βίντεο σωσμένα τα κεντρικά της Ιτότσου στην Καραγιώργη της Ευβοίας, θα τα ψάξουμε. Θα ψάξουμε. Και επίσης, αν είχατε μπλακεί ποτέ στην τηλεοπτική σειρά του Αντένα τη Μεγάλη Περιπέτεια ή το Disney Club του Μέγκα που έδινε Nintendo δώρα και το διαφήμιζε συνεχώς. Δεν θυμάστε να πηγαίνετε, ας πούμε, και στα στούντιο? Όλη η παραγωγή γινόταν σε συνεργασία. Μάλιστα. Κάτι έτσι από εκείνη την συνεργασία, κάτι ωραίο. Λίγα πράγματα θυμάμαι. Και για την ακρίβεια το είχα ξεχάσει τελείως. Τώρα που το είπες στο Disney Club, το θυμήθηκα, ας πούμε. Ναι. Η Κορίνα και ο Λικούργος. Τα ονόματα. Ναι. Και προσπαθώ να θυμηθώ τον άνθρωπο που έκανε την παραγωγή, ο οποίος ήταν ένας συμπαθέστατος και πολύ καλός επαγγελματίας. Σίγουρα ξέρω ότι πίσω από αυτό ήταν και ο οίκος του Τερζόπουλου με τα Mickey Mouse. Δηλαδή ήταν από την παγκόσμια. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς είχαμε και με τα έντυπα συνεργασία διαφημιστική και διαγωνισμών κτλ. Αλλά το Disney Club το έκανε ένας παραγωγός ο οποίος έκανε και άλλες εκπομπές. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα. Ναι, δηλαδή για την ακρίβεια σου λέω το είχα ξεχασμένο τελείως τώρα που το είπες, θυμήθηκα ότι. Θυμάμαι πάντως μεγάλη περιπέτεια να παίζουν δύο παιχνίδια για να κερδίσουν το NES τα παιδιά. Να παίζουν βόλεϊ. Το βόλεϊ Spike, πώς λεγόταν το παιχνίδι Spike Ball και Super Mario. Το Spike Ball δεν ήταν βόλεϊ, ήταν άλλο παιχνίδι. Ήταν πάντως βόλεϊ λοιπόν. Ναι. Θυμάμαι να παίζουν αυτό, να προσπαθούν να κερδίσουν πόντους και μετά να παίξουν Super Mario 3. Και άμα πιάναν ένα στάνταρ score. Παίρναν ένα NES και θυμάμαι το έβλεπα εγώ πιτσιρικάς και έλεγα να πάω κι εγώ εκεί, αλλά μετά σκεφτόμουν, είχε γίνει πριν πάρω από το δικό μου, δηλαδή στην πολύ αρχή, αν θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάσαι καλά. Όχι. Ήταν πιο μετά, το Disney Club ήρθε πιο μετά. Το Disney Club για τη Μεγάλη Περιπέτεια λέω, μήπως ήταν πιο πριν. Τη Μεγάλη Περιπέτεια. Μπορεί καλά, ψηλά γράμματα βέβαια. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Το Disney Club όμως ήταν σίγουρα πιο μετά. Δεν ήταν το 1993. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά με τους διαγωνισμούς στο στούντιο που τα είχαν δει, κύριε Νίκο μου. Στο computer show τα είχαν. Computer show, ναι. Εγώ δυστυχώς δεν έχω αναμνήσει το computer show γιατί ήμουν πολύ μικρός. Αλλά τώρα που τα βλέπω καταλαβαίνω πολλά. να συνεχίσουμε. Οι συνεργασίες με τον τύπο της εποχής. Εντάξει, Pixel. Αλμανάκο. Εγώ έπαιρνα Αλμανάκο, αν το θυμάστε. Ήταν στον γκρουπ του Τερζόπουλου. Ακριβώς. Των εκδόσεων Τερζόπουλου, εν πάση περιπτώσει, με τα Mickey Mouse. Οπότε, με τα Mickey Mouse. Εκεί θυμάμαι την πρώτη μου διαφήμιση με κάποια παιχνίδια NES. Το Ninja Gaiden, το Tetris και επίσης και με τα Σαΐνια. Λοιπόν, εδώ με τα Σαΐνια. Θέλω να σας τα δείξω γιατί από πίσω από τα Σάινια, εκτός ότι υπάρχουν διαφημίσεις που υπάρχουν και στο Nintendo Club, Αντώνη τώρα εσύ θα το θυμάσαι περισσότερο, υπάρχουν και κάποια πολύ ενδιαφέροντα στην τελευταία σελίδα cartoon με Zelda και με Yoshi. Αυτά τα έχεις γράψει εσύ? Όχι. Τα είχε κάνει αυτό ήταν μεγάλη ερώτηση. Ο Μαρουλάκης. Μπράβο. Ο Νίκος ο Μαρουλάκης. Και αυτό. Ο Νίκος ο Μαρουλάκης, λοιπόν. Αυτό. Κάτσε λίγο να δω. Αυτό είναι απ' έξω. Ναι, αυτό είναι απ' έξω. Και έγινε απλά η μετάφραση. Ναι. Έβγαινε σε επεισόδια δηλαδή στα τεύχη. Αυτά μπορεί να τα έχω μεταφράσει κι εγώ, δεν θυμάμαι. Τις μεταφράσεις, ναι. Πολύ αυτά τα έκανε ο Νίκος ο Μαρουλάκης. Αυτό λοιπόν ο σκητσογράφος ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος που έκανε κι άλλου είδους κόμικ. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Και είχε αναλάβει να φτιάχνει και αυτή, και αυτή τη σειρά. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, ήταν στο πλάνο της προώθησης που είχαμε για τα. Ναι, γιατί βλέπετε και εδώ Game Boy, ας πούμε, και άλλη διαφήμιση. Ήταν μυστική η συνεργασία με. Μάλιστα. Ωραία, άρα μάθαμε λοιπόν ποιος τα έγραφε. Γιατί πολλοί πιστεύανε, Αντώνη, τα έγραφες εσύ. Όχι, όχι. Η εταιρεία παραγωγής των Σαϊνιών, η εκδοτική εταιρεία των Σαϊνιών, είχε και κομμάτι των εκτυπωτικών εργασιών της Nintendo και διεκπεραιώνε. Σκρίπτα. Η οποία τώρα σκρίπτα. Ποια είναι η εταιρεία. Σκρίπτα. Α, Σκρίπτα, μπράβο, ναι. Παραγωγή Σκρίπτα. Α, τα θυμάστε από τότε, βέβαια. Και την εταιρεία την είχε η κυρία Βάνα Βρετού. Ναι.
Μάλιστα. Ό,τι ονόματα θυμόμαστε τα λέμε για να τα μαθαίνει και αυτό. Πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Επόμενη ερώτηση. Αν γνωρίζουμε ημερομηνία κυκλοφορίας στο πρώτο Nintendo Club και αν υπάρχει αρχείο και των Nintendo Club και των κυκλοφοριών του. Γιατί τα πρώτα τεύχη λοιπόν κυκλοφορήσανε με μεγάλα κενά πολλούς μήνες διαφορά. Ναι, ήταν μέχρι να στρώσει το πράγμα και μέχρι να αποφασίσουμε πώς θα γίνεται η παραγωγή κτλ. Γιατί όλο αυτό το κόστος, επειδή ρώτησες και πριν για το κόστος, όλο αυτό το κόστος το σηκώναμε εμείς. Το σηκώνε η Τότσι, το γραφείο της Ελλάδας δηλαδή. Παίρναμε, μας στέλνανε τα περιοδικά, τα φιλμ των περιοδικών, όπως ήταν στα αγγλικά, και όλη την διαδικασία της παραγωγής. Μετάφραση. Και έπρεπε να αποφασίσουμε επίσης ποια κομμάτια ενδιαφέρονται την ελληνική κατάλαβα. Και να φτιάχνουμε το δικό μας περιοδικό, να το τυπώνουμε, να το μοιράζουμε με δικά μας έξοδα. Καταρχάς να πούμε ότι το Nintendo Club διανέμε το δωρεάν. Ναι, σε ναι. Όλους όσοι. Όσοι μας βλέπουν, πιστεύω ότι το ξέρουν. Όσοι ήταν μέλη του Club. Όσοι είχαν στείλει την κάρτα εγγύησης. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι περίεργο. Ξέρω άτομα που ψωνίζαν Nintendo προϊόντα, κονσόλες, Game Boy και κασέτες, στέλναν την κάρτα και μου έχουν πει τουλάχιστον, επειδή το συζητάμε χρόνια, δεν τους ήρθε ποτέ ούτε ένα περιοδικό. Υπήρχε περίπτωση να έστελνε η Τότσο επιλεκτικά, ας πούμε, μου έχονται τρεις κάρτες στα ενωμία. Επιλεκτικά δεν έστελνε ποτέ. Όχι, όχι, άρα το απορρίπτουμε και αυτό, παιδιά. Αυτό που πιθανά μπορεί να είχε γίνει είναι να μην είχε φτάσει ποτέ σε εμάς η κάρτα. Ή να στέλναμε το περιοδικό και κάποιος να το κούταγε. Ναι, γιατί αυτά γινόταν. Τα περιοδικά ήταν λίγο. Ξέρεις. Ήταν διάφανο και το βλέπανε. Ναι. Ήτανε, δεν ήταν διάφανο, ήταν σε γαλακτόδι. Φαινότανε. Δεν ήταν το... εντελώς διάφανο. Α, ναι, αλλά okay, φαινόταν. Ψιλοθυμάμαι να ξεχωρίζει πάντως μέσα τη συσκευασία. Κάναμε την πλαστικοποίηση στην εταιρεία του κυρίου Λάλου. Μάλιστα. Τα ξέρεις εδώ, ειδικό. Τυπώναμε χιλιάδες ετικετών σε dot matrix και τυποτές και πηγαίνανε εκεί με τα ρολά τους και μπαίναν στη μηχανή και κολλιόντουσαν πάνω στους φακέλους. Και αυτή ήταν μια διαδικασία που γινόταν αναλογικά, έτσι, γιατί οι κάρτες εγγύησης ήταν χειρόγραφες. Κάποιος λοιπόν περνούσε τα ονόματα στον υπολογιστή. Εσύ? Όχι. Okay. Γινόταν έλεγχος αν η διεύθυνση είναι σωστά πληκτρολογημένη και όλα αυτά και όλα αυτά και όλα αυτά. Και μετά φτιαχνόταν ένα αρχείο ηλεκτρονικό που είχε τους συνδρομητές μέσα, ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας και για θέματα κάλυψης εγγύησης και για θέματα αποστολής του Nintendo Club. Μάλιστα. Μια ερώτηση βάσει του τελευταίου κειμένου, του editorial, να το πω έτσι, στο τεύχος 13 του Nintendo Club. Καταρχήν, τα γράφεις στα editorial. Για να νομίζω θυμάσαι. Ναι. Okay. Νομίζω ναι. Μπορεί και ο Δημήτρης να έγραφε κάτι. Έγραφα κι εγώ, αλλά δεν θυμάμαι. Τα περισσότερα ο Αντώνης, αλλά μέχρι ένα σημείο μετά δεν θυμάμαι. Τα τελευταία τεύχη δεν θυμάμαι πώς και τι γινόντουσαν. Τέλος πάντων. Υπάρχει ανακοίνωση ότι σταματάει ο μεγάλος κύκλος του Nintendo Club και από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έγραφε θα ξεκινήσει το περιοδικό ανανεωμένο κτλ. Εδώ λοιπόν τώρα εγώ ρωτάω. Τι στράβωσε και δεν ξαναβγήκε, ας πούμε, το Nintendo Club. Η αλλαγή αντιπροσωπείας τυχόν το 97, όπως υποθέτω. Και ποια επίσης η σχέση με το καινούργιο Nintendo περιοδικό που βγήκε μετά, το Nintendo World, και με τον κύριο Ηλία Κουκουτσά που είδα και στο Facebook και στα φίλη. Κούκουτσας. Συγγνώμη. Ηλίας Κούκουτσας. Η αντιπροσωπεία, η αλλαγή ήταν προφανώς αυτό που το φρέναρε. Προφανώς ήταν η αλλαγή. Παράλληλα είχε αλλάξει και το format του Nintendo Club και στην Αμερική. Το σχήμα, Nintendo Power. Ναι, και έγινε Nintendo Power, αλλά από ένα σημείο και μετά εμείς σταματήσαμε να έχουμε. Δηλαδή σταμάτησε η Τότσου τη διανομή, οπότε άρα έγινε αυτό μετά μπαμ πέρασε στην Nortec. Ναι, έγινε το μπαμ και μετά πήγε αλλού. Μετά δεν ξαναβγήκε ποτέ, προφανώς για λόγους κόστους. Κοιτάξτε, ναι, όλο αυτό έχει μια μαγική λέξη πίσω, δύο μάλλον, κόστος προϊόντος. Ναι, σαφώς. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, δηλαδή είναι αστείο. Αν κάποιος διαιρέσει το κόστος ενός παιχνιδιού Nintendo και βάλει μέσα, και αφαιρέσει μάλλον από εκεί, το κόστος των μισθών των ανθρώπων που δούλευαν για αυτό το πράγμα. Ναι, πολλά. Το κόστος των λειτουργικών εξόδων των ενοικίων των γραφείων, του Nintendo Club, το, βλέπει ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν ακριβότερα τα προϊόντα αυτά. Μάλιστα. Εγώ πάντως θα πω ότι μετά από τόσα χρόνια, με αυτά τα 13 τεύχη που έχω και το ημερολόγιο, δηλαδή που τα έχω όλα, τα τρία πρώτα δεν είχα μικρός, τα τρία πρώτα εμένα δεν μου ήρθαν ποτέ. Ενώ είχα δηλαδή στείλει την καρτούλα μου από την αρχή με το NES που υπήρχε μέσα αυτό το χαρτί το 91. Τα τρία δεν μου ήρθαν ποτέ. Εντάξει, υποθέτω ότι μάλλον αρπαχτήκαν. Ναι, γιατί το πιο πιθανό είναι. Μιλάμε για ελληνικά ταχυδρομεία του 90 κάτι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, άλλες υπηρεσίες. Ας είμαστε λίγο. Μην είμαστε και πλειονέκτης. Επίσης, να ξέρεις ότι μπορεί να σου έρθουν τώρα.
Ναι, εγώ περιμένω. Γιατί ακριβώς μιλάμε για την ημερομηνία. Δεν είναι απίθανο. Το δε ημερολόγιο που ανάφερες είχε γίνει σε συνεργασία με την Big και τη σειρά στυλών Wavelengths. Ακριβώς. Είναι όλο στο χέρι. Είναι όλο στο χέρι. Δεν έχει γίνει με γραφικά και τέτοια. Είναι όλο στο χέρι. Τι λες, έχει γίνει είναι. Σε συνεργασία με τη Σκρίπτα και το έχει φιλοτεχνήσει τι η Έλενα Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Μια ταλαντούχος. Πολύ ωραία τα designs μέσα που έχουν χαζέψει. Ήταν όλα στο χέρι, δηλαδή δεν είναι κάτι φτιαγμένο. Αυτά τα γραμματάκια δηλαδή τώρα που είδα εδώ Φεβρουάριος είναι κομμένα στο χέρι με χαρτόνι. Να το δει και ο κόσμος αυτό. Και όλα μπήκανε πάνω, φωτογραφηθήκανε. Αυτά ήταν από αναγνώστες. Ναι, ήταν οι φωτογραφίες που είχαμε στείλει. Εγώ δεν είχα στείλει βέβαια. Κάναμε κάτι τέτοιου τύπου διαγωνισμούς και μας στέλνανε ζωγραφίες και τα λοιπά. Και αυτό πρέπει να είναι ψηλό σπάνιο. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Είναι αυτό είναι τρομερά σπάνιο. Για να το βρω εγώ, αυτό έκανα 7 χρόνια. Έλα. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Υπάρχουν και άλλα. Δεν το θυμάσαι γιατί είχε δώρο. Τόσα πράγματα έχουμε την παραγωγή. Αυτό μέσα είχε δώρο και έναν στυλό μπικ. Αν θυμάστε. Του φλόρεσεντ. Κάπω του έλεγε τέλο πάντων μια περίεργη σειρά. Ήταν σε ένα wavelength. Αυτή η wavelength, ναι. Και ήταν αυτά, ήταν τα έχρωμα, ήταν η σειρά με τα μολύβια που είχαν. Μολύβια τέτοιο πρέπει να έχω ακόμα. Εγώ θυμάμαι είχα ροζ στυλό μου είχε έρθει. Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία δουλειά. Να ρωτήσω την επόμενη ερώτηση. Και αυτό είναι μια ερώτηση που καίει πάρα πολύ τους συλλέκτες. Γιατί θα σας το δείξω τώρα εδώ, αν φτάσω και δεν φύγει το μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ αυτό το παιχνίδι είναι πολύ παλιό. Είναι το FRS. Είναι πολύ παλιό όμως. Όμως υπάρχει Nortec, λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει Totsu πλέον, sticker, ναι, όπως έχουμε τα άλλα. Το FRS είναι από τα πρώτα παιχνίδια που είχαν βγει με τον Game Boy. Απλά επειδή ήταν πολύ καλό παιχνίδι, συνέχισε να πουλάει. Προφανώς λοιπόν, δεν ξέρω τι θες να με ρωτήσεις, αλλά προφανώς λοιπόν για να υπάρχει με τη σφραγίδα της Nortec, ήταν επανεισαγωγή. Δηλαδή. Είχαν εξαντληθεί τα αρχικά στόκ, πουλάγε και η Nortec αποφάσισε ότι θα συνεχίσει, τη διανομή του στην αγορά. Αυτό τώρα που μου λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που υπάρχει στη δικιά μας σκέψη ως συλλέκτες είναι η ερώτηση μου βασικά. Το 97 που η Nortec πήρε τα ενία, το στόκ της Itochu δόθηκε ακέραιο όλο στην Nortec, ας πούμε, δόθηκε δωρεάν σε τιμή χονδρικής, αν όχι η Itochu προσπάθησε να δώσει προμηθευτές στόκ κάτω του κόστους. Ή, δηλαδή το βασικό είναι ότι αυτό ήταν απούλητο στις αποθήκες της Itochu και φύγανε. Δεν το θυμάμαι. Ότι υπήρχε πάντως στόκ. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλο στόκ, αλλά υπήρχε κάποιο στόκ. Ναι, ενδεχομένως στην εμπορική συμφωνία που έκανε ο Γιώργος ο Κατρινάκης με την Nintendo πια. Ήταν να αγοράσει και όλο το στόκ. Αυτά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Όχι, εγώ μπορούσα να τα ξέρω, αλλά δεν τα θυμάμαι. Ναι. Γιατί ήμουν μέχρι και το τέλος, ας πούμε, ενώ εσύ είχε σταματήσει λίγο νωρίτερα. Γιατί σκεφτείτε, υπάρχουν Super Nintendo που έχουν φίλοι που αντί για Itochu, εμένα ας πούμε το Super Nintendo εδώ και να το δείξουμε και όλα στα παιδιά, είχε την κλασική, την γωνιακή, που έχει φίλοι, βλέπετε. Υπάρχουν φίλος με έχει Super Nintendo με Nortec. Και λένε, μα δεν γίνεται ρε φίλε, η Nortec λένε το 97 είναι μαϊμουδιά αυτό που έχει κάνει. Κι όμως, ας πούμε, προφανώς πήρε. Γιατί δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει αγωγή Super Nintendo και να τα πουλήσει αν δεν υπήρχαν στην αγορά. Αυτό τώρα σκέφτεται ο κόσμος, αν ήταν ξεχασμένο στόκ που το πήρε. Απούλητο μάλλον στόκ που πήρε η Nortec. Κοίτα, σίγουρα υπήρχε κάποιο στόκ όταν σταματήσαμε. Σίγουρα δεν ήταν, οι αποθήκες δεν ήταν εντελώς άδειες. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι στόκ υπήρχε. Λοιπόν, ναι. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα. Δεν μπορώ άλλο αυτή την κωμωδία. Θα σου πω πραγματικά τι είχε γίνει. Έγινε μια μυστική συνάντηση στα υπόγεια ενός γοτθικού μοναστηριού στην Νορβηγία. Και εκεί κάψαμε μία φιγούρα Μάριο και υπογράψαμε με τις τάχτες της το μυστικό συμφωνητικό. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε, θα παιδιά, τα βγείτε σε αυτό. Λοιπόν, όχι, όχι. Ενδεχομένως να πήρε κάποιο στόκ, αλλά φυσικά το στόκ αυτό μπορεί να εξαντλήθηκε. Ναι, και μετά έκανε αγωγή να συνεχίσει να. Ότι άρα υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Το ξαναφέρνεις. Έτσι, δηλαδή. Μπορεί να βρει σίγουρα και Super Mario που έχει η Nortec επάνω. Το οποίο προφανέστατα δεν ήταν στόκ της Itochu, αλλά το Super Mario που λέει ακόμα. Δεν... Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί εμείς. Δηλαδή ότι όντως ένα παιχνίδι παλιό μπορεί να ακόμα να πουλάγε και να το ξανάφερε. Δεν σε εμάς, παιδί, είμαστε ωραίοι τύποι. Σε 30-40 χρόνια θα φύγουμε από τη ζωή. Θα μας ξαναφέρουν. Θα υπάρχουν. Θα έχουμε άλλο αυτοκόλλητο. Θα πουλάμε ακόμα. Θα έρθει ο εγγονός σου και θα κάνει την ερώτηση. Γιατί δεν έχεις αυτοκόλλητο εσύ που είσαι τότε. Ωραία πράγματα. Μια τελευταία ερώτηση, η οποία την ακούω συνέχεια, τη διαβάζω σε ομάδες, σε φόρουμς και γελάω.
Υπάρχει αποθήκη με στόκ του Σιτότσου που υπάρχει κάπου ξεχασμένο και απόλυτο. Εγώ δεν το πιστεύω. Υπάρχει, βέβαια, εκεί στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι. Υπάρχει πολύ έντονη αυτή η φημολογία. Γιατί υπάρχει αποθήκη τη Σιτότσου η οποία κάποιο. Κοίταξε. Θα ρωτήσω εγώ. Όχι. Καλά, κοίτα, υπάρχει. Αλλά επειδή η γη είναι επίπεδη. Ναι. Έπεσε κάποια στιγμή. Δεν θυμόμαστε σε ποιο ακριβώς μήκος την έχουμε θάψει. Γιατί να υπάρχει, θα ρωτήσω εγώ. Για ποιο λόγο να υπάρχει. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Τη στιγμή που τουλάχιστον άλλαξε και την προσωπία. Όχι, είναι ένα εμπορικό προϊόν που κάνει στα χέρια. Μισό λεπτάκι, κοίταξε να δεις. Υπήρχε λοιπόν μια αποθήκη η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έφυγε από την Ιτότσου. Ναι. Κάποια μπορεί να πουλήθηκαν, κάποια σίγουρα πουλήθηκαν στην αγορά και κάποια τα πήρε η επόμενη αντιπροσωπεία. Συγγνώμη, εσύ μιλάς αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ακόμα, πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχει ακόμα. Για τώρα. Τα γραφεία λοιπόν της Ιτότσου το έλεγα, νομίζω το λέγαμε και προχθές μαζί, ότι πέρασα τώρα και είδα ότι ξανακάνουν ανακαίνιση. Ναι, κάτι κάνουν. Στον πρώτο όροφο στην Καραγιώρη Σερβίας και στα δύο. Μπορούμε να πάμε, εγώ τις ντουλάπες θυμάμαι ακόμα πώς ήταν, να δούμε αν υπάρχουν εκεί, να τις ανοίξουμε παιδιά και αν βρούμε κάτι, ευχαρίστω να το μοιράσουμε. Είναι ένα εμπορικό προϊόν το οποίο ανήκει σε κάποιον. Αυτό λοιπόν ο κάποιο γιατί να το κρύψει κάπου. Αυτό δηλαδή... μου κάνει. Δηλαδή μου θυμίζει τον Εσκομπάρ που έκρυβε τα λεφτά του μετά από χρόνια. Άρα το αποκλείουμε, παιδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ιτότσου, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν έχει λογική και καμία εταιρεία να το κάνει αυτό. Δηλαδή και η Νόρτεκ μετά που το είχε, όσο είχε την αντιπροσωπεία μέχρι να σταματήσει τη διανομή, όταν σταμάτησε τη διανομή, κάτι το έκανε αυτό το στόκ. Το ξεστόκα, εδώ ήσασταν. Και πήγε στα μαγαζιά. Το στόκ το κρατά σε μια αποθήκη την οποία την πληρώνει. Βέβαια, ναι. Δεν έχει κόστος διαχείρισης. Δεν έχει νόημα να κλείνεις κάτι σε μια αποθήκη το οποίο δεν σου αποφέρει κανένα κέρδος και να το χρηματοδοτείς. Αν το βρείτε όμως που είναι, να μας πείτε. Να μας πείτε, ναι. Παρ' όλα αυτά, θυμάστε που ήταν η αποθήκη. Κοίταξε. Μα πάνε τώρα να σκάβουν. Στο Κοροπή ήταν. Όχι. Η αποθήκη ήταν στη Μεταμόρφωση. Α, στη Μεταμόρφωση. Μπράβο. Και ήταν και τη Ζέγκετρον η αποθήκη. Ήμασταν σχετικά κοντά. Α, αυτό. Ήμασταν σχετικά κοντά. Η αποθήκη ήταν στη Μεταμόρφωση. Η μεγάλη, η δεύτερη αποθήκη. Η πρώτη αποθήκη ήταν. Εγώ τη Μεταμόρφωση θυμάμαι. Όχι. Αλλά σίγουρα ήταν σε μια περιοχή που δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν μετά το Μαρούσι, πηγαίνοντας προς. Πολύ δροσό. Προς Πεύκη. Δηλαδή, ποιος είναι ο κεντρικός δρόμος που ξεκινάει από το Μαρούσι. Ειρηνής. Όχι, αν πάρουμε ευθεία την Αγίου Κωνσταντίνου που ξεκινάει από την Κηφισίας και πάει το Μαρούσι και πάει στο Μαρούσι τέλος πάντων, όχι στο Μολ, πάνω το Μολ. Πηγαίνει ευθεία επάνω, από την κάτω πλευρά είναι η Πεύκη, δεν ξέρω πάνω από αυτό το δρόμο πώς λέγεται η περιοχή, αλλά εκεί ήταν η πρώτη αποθήκη. Ναι. Η πρώτη αποθήκη λοιπόν ήταν σε, μια, σε ένα κτίριο που ήταν σπίτι. Και στο υπόγειο του σπιτιού αυτού, ήταν ένα διόροφο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, στο υπόγειο του σπιτιού αυτού είχαμε κάνει την πρώτη αποθήκη, που ήταν η μικρή αποθήκη στην αρχή. Μάλιστα. Και πάνω έμενε μια θέα του Μάριο στο εσωτερικό. Και μετά η αποθήκη πήγε σε, μια, σε ένα κτίριο που ήταν αποθήκη, σε κανονικό κτίριο αποθήκη. Μια μικρή ιστοριούλα. Βέβαια. Στην Ιτότσου, ο υπεύθυνο του λογιστηρίου, έτσι, ο υπεύθυνο του οικονομικού, ήταν ο Νίκο ο. Τέλο πάντων. Νίκος. Ο Νίκο. Ο οποίος ήταν ολόιδιος με τον Μάριο. Α. Ολόιδιος όμως. Το χρησιμοποιήσατε και σε καμπέιν. Όχι, δεν δεχότανε. Δεν ήταν τόσο ευτραφούς όσο ο Μάριο, αλλά ήταν μουστακάκι. Ίδιος, παιδί μου, ίδιος. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι θυμάμαι πάντως κάποιον τότε στο Μηνιό τα Χριστούγεννα ντυμένο Μάριο. Αποκλείω, όχι. Θυμάσαι στα Χριστούγεννα ντυμένο Μάριο και θα σου πω εδώ άλλη μικρή ιστοριούλα. Ναι, βέβαια. Ότι έχουμε παραγγείλει λοιπόν το κουστούμι του Μάριο, το έχουμε παραγγείλει, το έχουμε ζητήσει από την Nintendo στην Ιαπωνία, το θυμάσαι αυτό. Το θυμάμαι, ναι. Και φτάνει το σώμα του Μάριο εδώ και το κεφάλι πάει στο Ντουμπάι. Α! Ωραία, είχε πρόγραμμα. Ένας πανικός, γιατί λέμε πώς θα κάνουμε την εκδήλωση. Εμείς το θέλουμε για την εκδήλωση. Και γίνεται μια ανακατοσούρα τέλος πάντων για να φτάσει έγκαιρα στην Ελλάδα. Αναστατώσαμε όλο τον κόσμο, τις μεταφορικές και εντάξει, τελικά τα καταφέραμε. Το καταφέρατε, μάλιστα. Πριν τελειώσω εγώ τις δικές μου ερωτήσεις και περάσουμε σε κάποιον φίλο του καναλιού, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θυμάστε κάποιες πολύ ιδιαίτερες, αξέχαστες στιγμές από την θητεία σας στην Ιτότσου. Κάτι το οποίο. Πολύ συγκεκριμένο ή πολύ δυνατό. Οι πιο ωραίες στιγμές στο γραφείο ήταν αυτές που κάναμε διάλειμμα για να δοκιμάσουμε τα προϊόντα.
Okay. Παίζατε ναι, λοιπόν. Ναι, παίζαμε. Ασύστολα. Ναι. Ασύστολα. Παίζαμε. Τι παίζατε, έτσι, θυμάστε κάποιο παιχνίδι που να σα πάει τα νεύρα. Βέβαια. Καταρχήν παίζαμε ποδόσφαιρο. International Superstar Soccer. International Superstar Soccer. NBA Jam. NBA Jam. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter, τώρα εκεί είχε γραμμό. Κοιτάξτε, παίζαμε παιχνίδια. Δεν πήγαινε ο καθένα να παίξει μόνο του. Εννοείται. Γιατί παίζαμε παιχνίδια για να. Κάναμε τουρνουά στο ISS. Ναι. Και γινόταν πανικός, ας πούμε, γιατί τσακωνόμασταν ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, όπως καταλαβαίνεις. Κοίταξε, άλλαζε τελείως η νοοτροπία. Δηλαδή, ο Γιώργος ο Κατρινάκης, έθνης, ο οποίος είχε ένα προφίλ, ο άνθρωπος σοβαρός, να μιλήσει με τους Ιαπωνέζους, να κρατήσει τις ισορροπίες. Ναι. Ήμασταν μέσα στα τσοκλανάκια που ήμασταν και πιο μικρή σε ηλικία και ήμασταν πιο αψίκοροι, ας το πω έτσι, γι' αυτό. Έπρεπε να κρατήσει. Μόλις έμπαινε σε εκείνη τη ρημάδα την πόρτα μέσα στο γραφείο μας, γιατί είμαστε σε ένα γραφείο, στο ίδιο γραφείο, ο Δημήτρης, εγώ, η Τάνια. Και ο Χρήστος Βραδής, που ήταν ο υπεύθυνος στη Σκοτλάιν. Όταν έμπαινε από εκείνη την πόρτα, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να είχε κάποιο ψεκαστικό κρυφό. Και ο Κατρινάκης άλλαζε. Γινότανε παιδί. Κατάλαβα. Και να αρχίσει. Μα ήταν, δεν ήταν και μεγάλο. Εσύ είχαμε 2-3 χρόνια διαφορά, σιγά. Ήταν πιο σοβαρός. Ήταν πιο σοβαρός. Θυμάμαι λοιπόν να παίζουμε. Δεν θυμάμαι αν έπαιζε με τον Δημήτρη ή αν έπαιζε με μένα. Και όταν παίζαν οι δύο, δεν ήταν οι δύο. Κάναμε και άλλη κερκίδα πίσω ναι, και πίσω. Ναι, είχε κερκίδα. Δεν ήταν ότι μπαίνανε δύο άτομα στο δωμάτιο και παίζανε, ας πούμε. Είναι. Και, Γιώργος, και ο Γιώργος, αν μας βλέπει τώρα, θα γελάει. Μπορεί να το βλέπει. Είχε μία έκφραση ότι ναι. Αν έκανε κάτι ο άλλος που δεν ήταν. Ήταν έβαζαν τυχερό γκολ, ξέρω εγώ, έκανε κάποια ενέργεια στο ποδόσφαιρο που δεν ήταν. Ή κανένα βρώμικο χτύπημα ναι, και ναι. Τέτοια, ας πούμε. Στο... Τι είσαι δίσοσμο. Τι δίσοσμο ήταν αυτό που έκανε. Οπότε οι αναμνήσεις να παίζετε είναι χαραγμένες. Ναι, υπερισχύουν όλων, δεν το συζητάμε. Εγώ θα πω και Las Vegas, επίσκεψη στην E3. Είχες πάει και εσύ. Είχαμε πάει μαζί, ναι. Πω που έχετε πάει Las Vegas εκεί, εντάξει, τι να πω τώρα, προσκυνάω εγώ. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι. Ήταν καλό, ναι. Αυτό θα ήταν ένα ωραίο κομμάτι. Τα ταξίδια, οι εκθέσεις της Nintendo, η παρουσία της Nintendo στις εκθέσεις της Αμερικής ήταν πάντα πολύ εντυπωσιακές και ήταν πάντα πολύ καλά προετοιμασμένες. Ναι. Και ήταν πάντα ένα μεγάλο γεγονός για όλους τους διανομής Nintendo ανά την Ιφίλιο. Θυμάστε πόσα ταξίδια κάνατε στο εξωτερικό για τις ανάγκες της Τότσου. Εγώ έχω. Ο Δημήτρης έκανε περισσότερο. Εγώ έκανα πάρα πολλά. Εγώ πήγαινα σε όλες τις εκθέσεις. Μάλιστα. Και CES και E3. Δηλαδή... Τα πάντα. Τα πάντα. Α, CES, όχι E3, συγγνώμη. CES ναι. Ήταν στο Las Vegas. CES ήταν στο Las Vegas. E3 ήταν στο Los Angeles. E3, ναι, ήταν στο Λονδίνο ήταν το Game Show. Όχι, πώς λεγόταν. ECTS. ECTS, μπράβο. ECTS. Ναι, ναι, ναι. Που αυτές ήταν παλιά οι βασικές... Και για τα home micro νομίζω εκεί κάποτε λανσαριζόντουσαν σε αυτές τις εκθέσεις, όχι. Λανσαριζόντουσαν τα πάντα σε αυτές τις εκθέσεις. Ναι. Εντάξει, μιλάμε όμως για χρονιές που τα home micro ήταν παρελθόν πια. Ναι, έτσι. Ναι, μάλιστα. Οπότε λοιπόν πολλά ταξιδάκια και εξωτερικό και πολλές αναμνήσεις. Κάτι μου πάτε για φωτογραφίες πριν off camera. Ότι έχετε κάποιοι, μου έχετε φέρει κάποιες διπλές, τριπλές. Ναι, 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 κάποιες φωτογραφίες από κάποιο από τα ταξίδια. Το συγκεκριμένο που σου έχω φέρει σε φωτογραφίες ήταν από την παρουσίαση του Virtual Boy. Ωραία. Θα σας φέρω εγώ σε λίγο ένα Virtual Boy εδώ να το δείτε, να το δείξουμε στην κάμερα. Βασικά θέλω να το έχετε, το θυμάστε, το έχετε δουλέψει. Πολύ καλά. Ναι. Δεν, κοίταξε, δεν περπάτησε πουθενά σε κανένα μέρος του πλανήτη. Ήταν η άποψή μου ότι δεν περπάτησε και ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Όπως πολλά προϊόντα. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Αυτό πιστεύετε ή η δυσκολία που έφερνε στο gameplay και οι ριζαλάδες που λέγανε. Γιατί έχει κατηγορηθεί για αυτό κατά κόρον, ότι ήταν unplayable πάνω από μισή ώρα. Ναι. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Okay. Μπορεί να φταίγει και αυτό. Ναι, δηλαδή,
Σε εμάς δεν είχε δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα και okay. το είχαμε, παίζαμε δηλαδή στο γραφείο. Καλά, είμαστε πλαμένοι τώρα, δεν είμαστε. Στην, πάντως το είχα, θυμάμαι, το Virtual Boy λένε ότι στην Ελλάδα δεν ήρθε επίσημα από την Nintendo. Αυτό θα μας το καταρρύψετε ή όντως έγινε? Δεν ήρθε επίσημα. Δεν ήρθε. Ναι, γιατί κρίναμε τελικώς ότι δεν έχει, ήταν πολύ, έβγαινε πολύ ακριβό. Mm-hmm. Ανάκριβο, όχι. Έβγαινε πάρα πολύ ακριβό ναι. και θεωρήσαμε ότι δεν έχει μέλλον στην ελληνική αγορά. Ναι. Και όπου βγήκε, mm-hmm. δεν είχε μέλλον. Ναι, άρα, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, σωστά είχαμε κρίνει τότε ότι δεν έπρεπε να το φέρουμε. Μάλιστα. Πάντως, εγώ πρώτη φορά γι' αυτό διάβασα στο Αλμανάκο το 1994 και θυμάμαι το Αλμανάκο με κάποια συνεργασία με Teleclub κτλ. Είχε φέρει παρασαγωγή σε αρκετά Virtual Boy και τα έδινε και δώρο στους αναγνώστες περιοδικού. Δηλαδή είχαν φύγει. Τώρα, αρκετά μπορεί να ήταν 3,5. Γιατί α, ήταν μέχρι πολύ, ναι, ήταν πολύ ακριβό κομμάτι για να θεωρήσω ότι ένα μαγαζί. Ακριβώς μπορεί να δίνει, να σηκώσει τέτοιο κόστος. Κατάλαβα, μάλιστα. Οι δικές μου ερωτήσεις έχουν λάβει τέλος. Τώρα δεν ξέρω εσείς πόσο ακόμα θέλετε να κάτσετε να απαντήσετε ερωτήσεις. Αλλά έχω μερικές ακόμα. Εντάξει, από φίλους. Ναι, ας τις δούμε. Μην αφήσουμε και τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, ο Ντένις ο Σουρβάνος ρωτάει αν. Είναι λίγο λάθος η ερώτησή του, μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι είστε η Τότσου. Αν παίρνατε δωρεάν Nintendo παιχνίδια σαν δώρο. Υποθέτω ναι. Δηλαδή ήσασταν μέσα σε αυτά. Δεν παίρναμε ναι, δωρεάν, γιατί δεν τι να το κάνουμε. Τα είχατε. Τα παιχνίδια, προφανώς. Ναι. Να... Και ο Ντένις επίσης είχε κερδίσει στο διαγωνισμό του Μινιών τον Γενάρη του 92, που ήταν εν συνεχεία του Χριστουγέννου του 91, και με ρωτάει αν εσείς και οι δύο ήσασταν σε εκείνη τη διοργάνωση του Μινιών που κέρδισε. Συγκεκριμένα είχε κερδίσει το Quirk για το Game Boy. Εγώ δεν θυμάμαι να είμαι. Εγώ ήμουνα. Ήσασταν, εγώ ήμουν, ναι. Εγώ ήμουν. Δίνατε δώρα δηλαδή, στα παιδιά ή απλά επιβλέπατε όλο το event? Επέβλεπα όλο το event γιατί είχαμε κόσμο εκεί που δούλευε ως προωθητές, ως promoters, έτσι. Ναι. Αλλά δουλεύαμε και εμείς. Μάλιστα. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχαμε... Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που είχαμε τρεις-τέσσερις ανθρώπους part-timers να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ήμασταν και άλλοι 3-4 από την εταιρεία που πηγαίναμε εκεί και πουλάγαμε ωράριο κανονικό. Μάλιστα. Και πουλάγαμε προϊόντα. Ναι. Οπότε και στους διαγωνισμούς ήμασταν σίγουρα γιατί. Ναι, δεν ήμασταν δηλαδή με ουσκάρες πουράκλες να καθόμαστε σε κάθε αυτό και να βλέπαμε κάμερες. Ναι, κατάλαβα. Γιατί τα έχω ακούσει και αυτά. Okay. Ο Ηλίας ο Περγαντής, όριμος πλέον συλλέκτης, μου γράφει, ας πούμε. Προφανώς αυτά τα αυτοκόλλητα λέει τα κολούσαν για τις ταινίες, αλλά δεν σκεφτόταν ότι κάποιοι μαζεύουν τα κουτιά και τα θέλουν σε αυτή η κατάσταση. Βέβαια, τότε δεν υπήρχε έντονο το χόμπι της συλλογής. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τα εξής. Πρώτον, πόσα άτομα εργάζονταν τότε συνολικά στην Ιστότσου και σε τι θέσεις? Εντάξει, θέσεις έχουμε ψηλοποιεί. Άτομα, θυμάστε, ας πούμε, αριθμό ατόμων? Κοίταξε, θα σου πω. Ήτανε. Να ξεκινήσουμε με τις πωλήσεις. Στις πωλήσεις είχαμε τρεις πωλητές και έναν επικεφαλής των πωλήσεων. Στο merchandising ήταν δύο άτομα και ο επικεφαλής, άλλοι τρεις λοιπόν εκεί. Στο service ήταν ένας. Στο marketing ήμασταν 3-4 άτομα. Και είχαμε και τους αντιπροσώπους της επαρχίας. Δηλαδή τους ανθρώπους που δεν ήταν μεν στο payroll της Ιτότσου, μάλιστα. Αλλά δούλευαν για λογαριασμό της Ιτότσου. Αυτό ήταν προσωπικό γραφείο Αθήνας που είπε ο Δημήτρης. Άρα μετράω περίπου 12 άτομα και με τον κύριο Κατρινάκη και με τον Ιαπωνέζο μέσα. Όχι, τον... ο Ιαπωνέζος, εντάξει, ναι. Okay, δεν, ο Ιαπωνέζος, ωραία, ναι, γιατί υπήρχαν στα γραφεία, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Υπήρχαν και άλλοι Ιαπωνέζοι. Το λογιστήριο, ας πούμε, ήταν κοινό. Μπράβο, λογιστήριο δεν σου λέμε, γιατί λογιστήριο έκανε και άλλες δουλειές. Εντάξει, είχαμε λοιπόν και τρία άτομα. Τρία-τέσσερα. Τρία για την Nintendo. Τον Νίκο, τη Φανή και την Ελίζα. Μάλιστα. Που ασχολούνταν με την Nintendo αποκλειστικά. Άρα, μάλλον ο Νίκος δεν ήταν αποκλειστικά. Μάλιστα. Η Φανή όμως και η Ελίζα ήταν αποκλειστικά Nintendo. Άρα να πούμε 15 άτομα. Περίπου. Ναι, περίπου. Μάλιστα. Επίσης με ρωτάει πόσοι από όλους αυτούς που εργαζόταν στην Nintendo ήταν gamers. Υποθέτω. Δεν ήταν όλοι. Όχι. Πέραν ημών και του Γιώργου του Κατρινάκη. Και του Χρήστου που ήταν και. Όχι, αυτό λέω. Του Χρήστου. Ο Χρήστος Βραδής ήταν αυτός που έδινε και τις πληροφορίες, ήταν ο game counselor, ας πούμε, στο hotline, ναι, για το προϊόν. Μάλιστα. Εντάξει, gamers ήταν και τα παιδιά στο service και οι merchandisers. Μάλιστα, ωραία. Τρίτη του ερώτηση, ποια ήταν η πιο κερδοφόρα χρονιά της Ιτότσου, αν θυμάστε? Καλή ερώτηση. Να πούμε με Donkey Kong 94 εκεί, που είχε ήδη πατήσει καλά η Ιτότσου τότε ή και πιο πριν?
Εκεί ήταν. Νούμερα, δεν τα ξέρω. Ναι, 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 ήταν το 93 έχω και το 94. Ήταν εκεί, εκεί ναι. Ναι. Μάλιστα. Αν θυμάστε κάτι. Εντάξει, το έχω πει εγώ ήδη πριν. Οργανωτικό από τα Χριστούγεννα το 94 με τον Κικών κάνοντα στο Μινιόν. Εντάξει. Θα περιμένει κάποια χρονάκια, μπορεί να βρει ο κύριο Δημήτρη. Ο Δημήτρη, συγγνώμη. Ναι, και αν βρει, θα γίνει πάρτι. Υπάρχει υλικό, διαφημίσει, φυλάδια, έντυπο υλικό από την περίοδο λειτουργία τη Τότσου που πιθανώ να μπορέσει να ψηφιοποιηθεί για ελληνικό αρχείο κάποτε στο μέλλον. Μου είπατε ότι δεν είχατε γενικά. Όχι, δεν κρατήσαμε, όταν έκλεισε η εταιρεία δεν κρατήσαμε εμείς οργανωμένο αρχείο ατομικό. Ούτε προσωπικά. Αυτό ναι, ατομικό ο καθένας μας, δεν κρατήσαμε οργανωμένο. Σκόρπια πράγματα έχουμε, αλλά περισσότερο γιατί ξέρεις, κάτι μας άρεσε και το κρατάγαμε. Δεν είναι ότι κρατάγαμε οργανωμένα αρχείο ατομικό. Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή που ήταν στη μετάβαση της αναλογικής και της πληροφορίας. Τώρα, έτσι, δηλαδή, μεγάλο κομμάτι της δουλειάς γινόταν με αναλογικό τρόπο. Ναι. Όχι μεγάλο. Τα έχεις πει και από το Pixel. Το μεγαλύτερο. Ναι, ναι, και ήμασταν στη φάση που. Ψηφιακά, Αντώνη, ήταν πολύ πιο μετά. Δεν, τι ψηφιακά. Ερχόταν όμως μέσα από ούτε καν φωτογραφία. Όλες οι φωτογραφίες είναι. Δεν υπήρχε ψηφιακή φωτογραφία, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ μιλάω για πράγματα που ερχόντουσαν με αναλογική μορφή, παράδειγμα τους χάρη της κάρτας εγγυήσεων και τις ψηφιοποιούσαμε, τα περνάγαμε τα δεδομένα και τέτοια. Τι ψηφιοποιούσαμε, ένα data entry ήταν αυτό, ναι. Δεν ήταν ψηφιοποίηση με την έννοια του σκανάρου. Θυμάστε εσύ που δεν είχαμε σκεφτεί να βάλουμε εργαρωμένη εταιρεία, έτσι, ψαΐνια, ένα, δύο, ψαΐνια. Δεν είχαμε σκεφτεί για κάποιο λόγο να βάλουμε εάν το φίλο του ανθρώπου που συμπληρώνει την αίτηση. Δεν υπήρχε δηλαδή αν είναι άντρας ή γυναίκα. Εσύ, αυτό το βάζουν οι Αμερικάνοι γιατί έχουν το ίδιο όνομα να πούμε άντρες και γυναίκες. Εμείς γιατί να το βάλουμε, δηλαδή. Διαβάζει. Γιατί σου θυμίζω. Δημήτρης, Δήμητρα. Ναι, σου θυμίζω ότι όταν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο για το Nintendo Club ή για κάτι άλλο, δεν θυμάμαι, θέλαμε να δούμε πόσοι από τους συνδρομητές του Nintendo Club είναι αγόρια και πόσοι είναι κορίτσια. Μα, ναι. Και λέμε, όλο αυτό τώρα που λέει ο Αντώνης έχει δικαιό, ήταν μαόνι γυαλισμένο με το χέρι. Έτσι. Δηλαδή ήταν χειροποίητες. Ναι, ναι. Η εξαγωγή των πληροφοριών έπρεπε να γίνει. Έκατσα και έφτιαξα στο Excel φόρμουλα η οποία συνδύαζε τα τρία τελευταία γράμματα του ονόματος και τα τρία τελευταία γράμματα του επιθέτου για με κάποιες παραδοχές. Ναι. Για να φτάσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Ναι, εντάξει, ναι, τώρα κατάλαβα γιατί το λες. Okay, ναι. Πολύ ωραίο. Okay. Επόμενη ερώτηση: ο Παναγιώτης Νίκ ρωτάει αν υπάρχουν πουθενά ξεχασμένες ντάνες από Nintendo Club. Υποθέτω. Είμαστε στην αποθήκη μετά. Στην ίδια αποθήκη, Παναγιώτη. ναι. Επόμενη ερώτηση από έναν άλλο Παναγιώτη, τον Μπέτσι, με ρωτάει αν σχετικά με τις τεράστιες κατασκευές που παίζαμε το Game Boy, το υπερμεγενθυμένο στο Μινιόν και το Super Nintendo Kiosk με το Super Mario World, τι απέγιναν, απλά πετάχτηκαν, γύρισαν στη χώρα παραγωγής, αλήθεια. Όχι, να γυρίσουν ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, γιατί έχει μεγάλο κόστος για να γυρίσει και κανένας δεν το χρειάζεται. Τι ήταν βαριά. Πιθανολογώ ότι πετάχτηκαν, ναι. Πετάχτηκαν, μάλιστα. Προφανώς. Ο Βασίλης και πολλά άλλα πράγματα από το... Δηλαδή και η Τότσου όταν σταμάτησε, ας πούμε, κάποια προωθητικά και τα λοιπά, τα οποία δεν διατέθηκαν στα καταστήματα, πετάχτηκαν. Ήταν από ένα σημείο και μετά σύμφορο να υπάρχουν στην αποθήκη. Δεν μπορούσε να τα κρατήσει, γιατί την αποθήκη την έδειξε. Μπράβο, την αποθήκη. Οπότε έπρεπε κάτι να τα κάνεις. Μάλιστα. Ο Βασίλης ο Ταυζαόγκοζόγλου ρωτάει, συγγνώμη, γιατί σταμάτησε, εντάξει, το είπαμε, το περιοδικό Nintendo Club και αν υπάρχει υλικό, φωτογραφίες, βίντεο από κάποιον τεράστιο διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί ήταν του 91 και το 94. Είχε γίνει κάποιο άλλο. Είχαν γίνει διαγωνισμοί. Γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δεν θυμάμαι που άλλαξε να σου πω την αλήθεια. Οπότε το αρχείο περιμένουμε γι' αυτό. Επίσης να διευκρινίσουμε και κάτι εδώ για την ιστορία και για να είμαστε και ακριβείς. Εμείς μιλάμε μέχρι όσο η Τότσου είχε τη διανομή. Έτσι. Ναι, από εκεί και μετά δεν είχαμε επαφή, οπότε δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Ακριβώς. Τι έχει γίνει από διαγωνισμούς, από προωθητικά κτλ. 91 με 97. 91 με 97. Μάλιστα. Ο Άντριεν Τζον τώρα μας ρωτάει, θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε. Πρώτον, αν τα παιχνίδια που ερχόντουσαν ήταν όλα factory sealed, δηλαδή κοινώς με ζελατίνα ή όχι. Γιατί... Ήταν όλα με ζελατίνα, αλλά έπρεπε να ανοιχτούν για να μπουν ελληνικές οδηγίες. Αλήθεια λοιπόν. Άρα ήταν όλα ζελατινάτα. Βέβαια. Αυτό είναι ολοκένουργιο. Αυτό το βρήκαμε σε ξεχασμένο μαγαζί της Κρήτης πριν από κάποιους μήνες. Ναι. Μέσα δηλαδή είναι όλα, αν το ανοίξετε δηλαδή, βλέπετε εδώ. Η Τότσου τα πάντα. Αυτό εμείς σαν συλλέκτες πάντα αναρωτιόμαστε αν ήταν δηλαδή με ζελατίνα ή όχι. Ναι, 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 ήταν με ζελατίνα. Παιδιά, πολύ μεγάλη απάντηση σε αυτό που ψάχνουμε. Άνοιξε το, ναι. Θα μου πεις το νόημα αυτής της ερώτησης. Το είχαμε ξαναπεί σε ιδιωτική συνομιλία και δεν το είχα καταλάβει. Δεν είχα ρωτήσει τότε, αλλά... Κοίταξε, υπάρχουν... Εγώ, ας πούμε, έχω δύο κομμάτια που είναι σφραγισμένα. Λέπεις. Ναι.
η Τότσου Ελλάς, Καραγιώρης Σερβίας. Ναι. Οπότε υπήρχε η ζελατίνα, την ναι. ανοίγαμε γιατί έπρεπε να μπουν τα φυλάδια των εγγύησεων, να βγουν τα ξένα. Δεν είναι μόνο το να μπουν αυτά. Βέβαια, έπρεπε να βγουν και τα ξένα. Πετάγαμε τα ξένα, ας πούμε. Και τα πετάγατε. Τα πετάγαμε. Ή ναι. τα βάζατε κάπου στην άκρη, μάλιστα. Ναι. Φεύγανε, ναι. ναι. Και δεν υπήρχε και η κουλτούρα της ανακύκλωσης, παιδιά, την οποία πρέπει ναι. να την προσέξουμε τώρα πια. Κατάλαβα. Ναι. Πετάγαμε το χαρτί, το αγγλικό και βάζαμε το ελληνικό. Μετά λοιπόν δεν μπαίναμε στη διαδικασία να πληρώσουμε επιπλέον κόστος για πλαστικό. Για ξανά ζελατινοποίηση, μάλιστα. Ναι. Σε κάποια, τώρα που το λέμε, σε κάποια ίσως το είχαμε κάνει. Mm-hmm. Αλλά από ένα σημείο και μετά το σταματήσαμε. Αλλά ο κανόνας ήταν πως όχι. Όχι. Απλά αυτό έχει μεγάλη ανάγκη για τον που με ρώτησες για τους συλλέκτες. Γιατί ας πούμε. Άρα αν είναι αυτό... συλλεκτική η αξία της ναι, ερώτησης. Ναι, 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 για ναι, ναι, την ναι. αξία τη συλλεκτική του ναι, προϊόντος. Ναι. Αυτό αν ας πούμε ναι. υπήρχε ζελατίνα, μπορεί τώρα λόγω σπανιότητας να έχει ας πούμε 1000 ευρώ. Σου βάλω μια ζελατίνα. Βάλουμε τα Lidl που λένε, νομίζω κάτι παιδί. Οπότε είναι καθαρά συλλεκτικό. Δεύτερη ερώτηση. Από ποιες χώρες κάνανε εισαγωγή, αν και ξέρουμε περισσότερο ότι ήταν από Γερμανία. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Ότι, όχι, και Αγγλία. Οι εισαγωγές γινόντουσαν από το. Οι παραγγελίες δίνονταν στην Nintendo Γερμανίας. Mm-hmm. Όταν μιλούσαμε για μικρές ποσότητες και όταν μιλούσαμε για μεγάλες ποσότητες, η παραγγελία δινόταν στην Nintendo Ιαπωνίας. Ιαπωνίας. Εδώ μάλιστα. να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Mm-hmm. Το άλλο που είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε, που είχε να κάνει και με τις τιμές και με τα κόστη, ήταν ναι. ότι μιλούσαμε με δραχμές, παιδιά, ναι. και το νόμισμα μας ως δραχμή ήταν πολύ ασθενές σε σχέση με το δολάριο και το γεν. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν περίοδοι που έβγαινε μία φήμη ότι θα γίνει υποτίμηση του νομίσματος. Δείτε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία για να καταλάβετε τι εννοώ. 170 ευρώ βασικός πήγε εκεί. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν ένας κίνδυνος για την επιχείρηση ολόκληρη, ναι, για, για την διανομή. Ναι. Οι Ιαπωνέζοι της Ιτότσου λοιπόν, mm-hmm. από τα κεντρικά λέγανε ότι δεν θα προβαίνετε σε καμία, θέλουμε να έχουμε στανταρισμένη τη συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν θα προβαίνετε σε καμία αγορά εάν δεν έχετε κλείσει την ισοτιμία του νομίσματος. Μάλιστα. Και μπαίναμε λοιπόν, μάθαμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε το λεγόμενο forward booking τότε. Τι ήταν το forward booking? Άλλη μαγική λέξη στα mail. Τι ήταν το forward booking? Ήταν λοιπόν η διαδικασία του να μιλήσουμε με το dealing room κάποιας τράπεζας και να πούμε ότι εμείς έχουμε προγραμματισμένη μία εισαγωγή από την Nintendo Ιαπωνίας. Που θα γίνει το Μάρτιο. Που θα γίνει το Μάρτιο, δηλαδή θα γίνει σε 3 μήνες. Ναι. Σε 3 μήνες από τώρα. Θέλουμε να κλείσουμε, να κλειδώσουμε την ισοτιμία της δραχμής με το γεν. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Τι ποσό ήταν αυτό? Ήταν, ξέρω εγώ, 10.000 γεν, μάλιστα. Mm. Θέλουμε λοιπόν από τώρα τα 10.000 γεν να ξέρουμε πόσο θα μας κοστίσουν. Ναι. Πληρώναμε παραπάνω από την τρέχουσα ισοτιμία για να έχουμε την ασφάλεια. Δηλαδή, mm-hmm. ασφαλίζαμε την ισοτιμία με λίγα λόγια. Ναι. Για να το πω έτσι λίγο πιο κατανοητά για τον κόσμο. Κατάλαβα. Έτσι, αυτό ήταν το ένα και τώρα που μου ήρθε στο μυαλό να πούμε και το άλλο, ότι πάλι οι Ιαπωνέζοι της Ιτότσου είπαν ότι δεν πουλάμε στην Ελλάδα σε κανέναν mm-hmm. αν δεν ασφαλίσουμε την πίστοση που του δίνουμε. Αλλιώς δεν δίνουμε πίστοση. Ναι. Αυτό το έκανε και γενικά και στην Αμερική, νομίζω, ακριβώς το ίδιο μοτίβο είχε. Ήτανε... Το ξέρω. Ήταν η τακτική της. Δεν ήταν της Nintendo, αυτό mm-hmm. ήταν από εμάς, από εμάς εννοώντας από την Ιτότσου. Ναι, ναι. Και πήγαμε λοιπόν, ήρθαμε στην ελληνική αγορά και λέμε θέλουμε να ασφαλίσουμε την πώληση, την πίστοση. Και μας λέγανε τι είναι αυτό. Ναι. Δεν το ξέραν τότε. Κατάλαβα. Υπήρχε λοιπόν ένα κομμάτι στην εθνική ασφαλιστική τότε. Ναι. Και ένας άνθρωπος που θυμάμαι το όνομά του, ο κύριος Κοκκινάκης, ο οποίος ανέλαβε, το θυμάσαι το όνομα, ο οποίος ανέλαβε να καταρτήσει τέτοιου τύπου συμβάσεις με εμάς ναι. για να ασφαλίσει τις πωλήσεις μας. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα πολύ σε πολλά επίπεδα. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι, 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 από τον καταναλωτή, ναι, ναι. από τον καταστηματάρχη, από εμάς που εκπαιδευτήκαμε και μάθαμε πολλά πράγματα έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα ναι. Την πρόβλεψη, το προϊόν, το backup του, όλα. Ναι. Τους κινδύνους που ενέχει μια ενδεχομένη υποτίμηση. Ναι, ναι, τι ναι, σημαίνει ναι. αυτό, γιατί το παραπάνω κόστος που πληρώναμε για την ισοτιμία για να κάνουμε να την ασφαλίσουμε το forward booking mm-hmm. που είπε ο Δημήτρης, κάποιος έπρεπε να το πληρώσει. Ναι, ναι. Βέβαια. Και την ασφάλιση των πιστώσεων. Ναι. Όλα αυτά που πηγαίνανε, λοιπόν. Στην τιμή του προϊόντος. Κατάλαβες γιατί ήταν το master system ήταν πολύ φθηνότερο. Γιατί ναι. δεν υπήρχε όλο αυτό από πίσω. Δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση. Ναι. Εδώ το master system το είχε μια ελληνική εταιρεία διανομή, οπότε αποφάσισε ο Έλληνας επιχειρηματίας. Θέλω, δεν θέλω να το κάνω. Εμείς δεν είχαμε αυτό το περιθώριο. Ναι. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι από τις γραμμές της
της εταιρείας για την οποία δουλεύαμε, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε τρώγαμε παραπάνω κόστος και έπρεπε αυτό το κόστος να το περάσουμε στον καταναλωτή. Μάλιστα. Παιδιά, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί αναρωτιόμασταν μικροί γιατί τα προϊόντα της Nintendo ήταν ακριβότερα από τη Sega. Γιατί υπήρχε από πίσω μια μεγάλη διαδικασία, ας πούμε, για να φτάσουν τα προϊόντα εδώ. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Η τρίτη ερώτηση του παιδιού ήταν αν ήταν η γραμμή της εταιρείας να ανοίγει τα σφραγισμένα για να βάζει μέσα στις μεταφράσεις ή αν ήταν και κατεύθυνση της Nintendo Japan. Τώρα δεν ξέρω γιατί το ρωτάει αυτό. Όχι, όχι. Αυτό από εσάς. Ήταν από εμάς. Ναι. Ήταν από εμάς και από την Nintendo Ευρώπης. Η Nintendo Japan δεν ασχολούνταν με τέτοια θέματα. Το πώς θα διανύμει στην Ευρώπη το προϊόν η Nintendo Ευρώπης. Ήταν αρμοδιότητα. Εμείς όμως είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να το κάνουμε και σύνομα. Από τη στιγμή που υπήρχε και νόμος που έλεγε ότι πρέπει να έχει, αλλά και σωστά προς τον καταναλωτή, γιατί πληρώνει κάτι και πρέπει να πάρει. Ναι. Και ήταν και κάτι που επειδή δεν ήξερε ο κόσμος, έπρεπε να εκπαιδευτεί, έπρεπε να υπάρχουν ελληνικές οδηγίες. Επίσης, είχαμε εκπαιδευτεί πολύ να βρούμε τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να βάζουμε σε σφραγισμένο κουτί μέσα τις οδηγίες και να βγάζουμε τις ξένες χωρίς αυτό να αποσφραγίζεται. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Οπότε τελικά σκίζαμε το σελοφάνι. Ναι. Και κλείνοντας την ερώτηση του φίλου, λέει αν αυτή η διαδικασία με τα άνοιξε-κλείσε γινόταν και σε άλλες χώρες. Υποθέτω ότι θα γινόταν και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Οι άλλες χώρες είχαν το. Για Ιταλία και Γαλλία δεν ισχύει αυτό, αλλά για τις χώρες οι οποίες η κυρία γλώσσα τους είναι τα αγγλικά, υπήρχε μια κεντρική διάθεση που τυπωνόντουσαν 4 εκατομμύρια βιβλιαράκια οδηγιών στα αγγλικά και μπαίνανε σε 4 εκατομμύρια και πηγαίνανε εδώ. Κάποια, Αντώνη, θα σου θυμίσω ότι ήταν και multilingual. Επίσης. Ναι, μπράβο. Επίσης. Έτσι, δηλαδή, έβγαζε το Super Mario και επειδή οι ποσότητες που έπαιρνε Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία ήταν τεράστιες. Και Γερμανία, βγάζαν ένα manual σε 5 γλώσσες. Ναι. Εμείς αυτό είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε μόνο σε παραγγελίες που δίναμε απευθείας στην Nintendo και ήταν πάνω από 5.000 κομμάτια. Κατάλαβα. Ναι. Εντάξει. Πρακτικά αυτό ήταν δύσκολο με την έννοια ότι ακόμα και να δίναμε 5.000 κομμάτια, ήταν και δύσκολη διαδικασία να το δώσουμε στους Ιαπωνέζους, να το φτιάξουν ελληνικά. Δεν είχαν ανθρώπους να τα διορθώσουν κτλ. Πολλές μεταβλητές. Πάντως, εγώ έχω παιχνίδια τα οποία, ας πούμε, το πιο ακριβό μου παιχνίδι του NES που το έχω. Εκεί πάνω τώρα πίσω είναι το Snow Bros. Είναι Ισπάνια, λέει. Είναι Ισπανικό. Το πριν που μπήκα, είναι Ισπανικό το manual, είχε βέβαια ελληνική μετάφραση μέσα στο τότσου. Και επίσης κάτι Super Mario World που έχω και Yoshi Island ήταν Ολλανδικά τα manual. Δηλαδή είχατε φέρει λογικά και από Ολλανδία κάποια κομμάτια. Εμείς φέρναμε από τη Γερμανία. Δεν φέρναμε μόνο από τη Γερμανία. Αλλά προφανώς υπήρχε στόκ στη Γερμανία που έκανε την κεντρική διανομή. Α, οπότε είχε πάρει από άλλους η Γερμανία και φτάνανε εδώ. Ξαναλέω ότι η διανομή γινόταν ως εξής. Όταν ήταν λίγες οι ποσότητες, παράγγελαν οι Γερμανοί για λογαριασμό των διανομέων. Μάλιστα. Οπότε προφανώς υπήρχε ένα στόκ που είχε παραγγελθεί για τους Ολλανδούς, δεν το πήραν όλο και πήραμε κάποια κομμάτια εμείς. Άρα λοιπόν έτσι εξηγείται αυτό. Μάλιστα. Τελειώνουμε τις ερωτήσεις, άλλες 4 βασικά έχουμε. Ο Βαγγέλης Καρπέτης από την Κύπρο ρωτάει. Εκτός από την αυτονόητη ερώτηση που είναι η μυστική αποθήκη με τα κομμάτια που δεν πωλήθηκαν. Έχουν βλέπετε, καημό έρθει. Αγγέλη, δεν ψάχνουμε. Πώς να πάω να φτιάξω μια μυστική αποθήκη, να σας τη δώσω, να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Παιδιά, στο νου σας. Με ρωτάει εκτός αυτό, αν η μεταφράση ήταν απλή, στανταρισμένη μεταφορά από αγγλικά-γερμανικά στη γλώσσα μας ή αν βάζανε το δικό του στυλ. Λόγια και όρους. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μου φαίνεται ότι ίσχυε το δεύτερο. Ίσχυε το δεύτερο, ίσχυε το επιβεβαιώνουμε. Ίσχυε το δεύτερο σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, το επιβεβαιώνουμε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι ψαγμένος λοιπόν ο φίλος ο Βαγγέλης. Και... είναι δεντάκιας, λίγο μου την παίρνει με τη Σέγγα, αλλά καλό παιδί, εντάξει, δεν πειράζει. Και μάλιστα να πω ότι αυτό ήταν και μια προσωπική λόξα. Γιατί επειδή εγώ έκανα τις περισσότερες μεταφράσεις και ξέροντας ότι το προϊόν απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, είχαμε συμφωνήσει και προσπαθούσαμε να μην υπάρχουν μέσα τόσο πολλές βίαιες λέξεις, ας τις πούμε έτσι, στη γλώσσα των. Ναι. Οπότε προσπαθούσαμε να βάζουμε, όχι σκοτώνετε τον αντίπαλο, εξουδετερώνετε τους αντιπάλους. Μπράβο, το έχω παρατηρήσει αυτό. Όχι, γινόταν ο εξελινισμός. Και η προσαρμογή και για κάποιες λέξεις που είχαμε αμφιβολίες, συζητάγαμε ώρες πώς θα τις πούμε. Βέβαια. Δηλαδή, κυριολεκτικά όμως ώρες. Κυριολεκτικά, ότι πώς θα το αποδώσουμε να είναι πιο σωστό, να πιάσουμε το νόημα, να καταλάβει ο παίκτης.
Αλλά να είναι και λίγο soft η μετάφραση. Ναι. Επίσης τότε δεν υπήρχε το google.translate.com. Ναι, ήταν όλα. Ήταν όλα δικά σου. Εδώ μπορείς να χαζέψεις ταυτόχρονα κάποια μάνια που είναι όλα δικά μου και είναι ελληνικά από τότε. Θα ήθελα να μου πεις αν. Είναι δικά σου, του Αντώνη. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Θα ήθελα να μου πεις. Θυμάσαι ότι έχεις γράψει π.χ. αυτά, γιατί σε μια παλιότερη μας συζήτηση κάποια πρώιμα παιχνίδια μεταφρασμένα μου είχες πει ότι ήταν από κάποιον άλλον. Κοίτα, κάποια, ναι, εντάξει. Έχει κάνει πάρα πολλά ο Αντώνης, αλλά τώρα πού να θυμόμαστε. Ναι. Ποιος είχε κάνει τι, ας πούμε. Κοίταξε, να σου πω εγώ το εξής. Άλλη μια μικρή ιστορία. Και φωτοτυπία μέσα. Είναι, από κάποια στιγμή και μετά βάζανε φωτοτυπίες. Αυτό θα σας ρωτήσω σε λίγο, στη συνέχεια για τις φωτοτυπίες. Εγώ το 1991-92 τέλος πάντων, έφυγα από την CompuPress, από το Pixel, για να πάω να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία. Την μαμά πατρίδα. Κάνοντας λίγο. Πηγαίνοντας λίγο πίσω το βίντεο, θα μπορέσατε να δείτε, είπε ο Δημήτρης ότι εκεί είχε αρχίσει η Nintendo και έστεινε το δίκτυό της στην Ελλάδα. Έχω φύγει λοιπόν εγώ από το κέντρο στη Σπάρτη που παρουσιάστηκα και που είχε έρθει μετάθεση για να πάω σε ένα χωριό κάπου στην Πινέζα, που λέμε. Εφοδιασμό μεταφορών. Σώμα εφοδιασμού μεταφορών, ναι. Μετά από 15 μέρες που έχω πάει εκεί, στο άσχετο τελείως, out of the blue που λέμε και στο χωριό μου, σκάει μία άδεια, 15 ημερών. Εγώ δεν είχα ζητήσει άδεια και δεν ήξερα τι γινότανε. Όπως καταλαβαίνετε, με κοιτάγαν όλοι, ποιος ξέρει τώρα τι βίσμα είναι αυτό που έχουμε μπλέξει. Τέλος, κατεβαίνω στην Αθήνα και μαθαίνω ότι είχε μπει κάποιο μέσον για να πάρω άδεια, διότι είχε μία μεγάλη παρτίδα βιβλίων οδηγιών που έπρεπε να μεταφραστεί και να σελιδοποιηθεί. Και ποιος θα τα κάνει, ο Αντωνάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι ότι με χάλασε. Πολύ, αλλά τέλος πάντων, ναι, ήταν η πρώτη μου άδεια από το στρατό ήταν για να έρθω να μεταφράσω και να σελιδοποιήσω. Κατάλαβε. Σε σώσαμε, σε βγάζαμε σε άδεια και συγκρίνιαμε. Manuals Nintendo, παιδιά. Manuals Nintendo. Λοιπόν. Αυτό είναι δικό μου, το θυμάμαι σίγουρα. Gargoyle's Quest. Και αυτό να ξέρει και πολύ σπάνιο να βρουν και το ελληνικό εγχειρίδιο. Και αυτό. Το Fortress of Fear. Αυτό νομίζω πως ναι. Αυτό νομίζω πως ναι. Όπου πρόσεξε τώρα, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Που είδα τώρα αυτό. Βλέπεις εδώ το σήμα της Nintendo, ναι. Είναι στρογγυλό. Το αμερικάνικο είναι σε καρπούζι. Το αμερικάνικο είναι τέτοιο. Ναι, εδώ λοιπόν, επειδή το είδα τώρα, αυτό είναι ένα μεταφρασμένο μανιόλ που όταν μας ήρθε, ήρθε από Αμερική. Σωστή παρατήρηση. Και είναι με το αμερικάνικο σήμα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, πιθανότατα ναι. Άλλα, γιατί είναι από πού μας στέλνανε τα films για να κάνουμε το... Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι αμερικάνικο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πολύ πιθανότατα ευαίσθημα. Τα περισσότερα είναι αμερικάνικα. Τα Mario όλα σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Έχω και το... Ειδικά τα πρώτα και τα Donkey. Από ό,τι θυμάμαι. Κάπου και βέβαια εδώ. Στις αρχές ήταν όλα έγχρωμα έτσι και μετά για λόγους κόστους. Αυτό γενικά θέλουμε. Ναι, αυτό να στο λέω λοιπόν. Άρα για λοιπόν. Κόστους... Κοίταξε να δεις τώρα. Ενώ χτυπιόμουν με τον ιδιόμορφο εξωγήινο Τατάγκα, ένας κακοήθης αλήτης είναι μικροδιάστηκε στο κάστρο. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό είναι πώς το λένε, προσαρμογή. Δεν είναι ακριβώς. Σας έχω πολύ κάποιες ωραίες ερωτήσεις στο τέλος. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο debate τώρα. Ο Λευτέρης ο Διπλάρης, στη Θεσσαλονίκη, μας ρωτάει, ας πούμε, ότι θέλει να μάθει αν υπάρχει αρχείο για πόσα συνολικά κομμάτια μεταφράστηκαν σε τα παιχνίδια SNES, NES Game Boy. Όχι, όχι. Το διαψεύδω. Το διαψεύδουμε. Ωραία. Για ποιο λόγο σταμάτησαν τα βιβλιαράκια και μπήκε η φωτοτυπία, είναι προφανές ότι είναι λόγοι κόστους. Ναι. Και εάν, λοιπόν, μισό λεπτό γιατί θα καταλάβω την ερώτηση καλά. Αν θυμάστε το Zelda το Link to the Past, το οποίο το έχω πίσω και έχει manual ελληνικό όπως είναι αυτό, αν είχε βγει και με φυλάδιο γιατί τσακώνεται με έναν Γιώργο Δραγάζη και βρίζονται. Πού να το θυμούνται τώρα βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, δεν θυμάστε να είχαν βγει κάποια... Δεν θυμόμαστε αυτό, αλλά αν ο άλλος ισχυρίζεται ότι έχει με... Δηλαδή να είναι το ίδιο παιχνίδι, ένα να είναι έτσι... Ελληνικό και έναν άλλο φωτοτυπία. Αν είναι λοιπόν φωτοτυπία, είναι ή είχε χαθεί το manual και κάποια στιγμή το κάνανε φωτοτυπία. Mm-hmm. Ή έγινε εισαγωγή όταν είχε αλλάξει η πολιτική της εταιρείας και έλεγε θα πρέπει να είναι φθηνότερο το προϊόν και βάζανε φωτοτυπίες. Ναι, γιατί κατάμε. Από ένα σημείο και μετά και εμείς βγάζαμε φωτοτυπίες στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να ήταν παρτίδα που ήρθε στο τέλος. Mm-hmm.
Δηλαδή όταν πια η Τότσου ήταν να παραδώσει την αντιπροσωπεία, ναι, να σταματήσει να... τη διανομή, ναι, και να ήταν... Δεν το αποκλείω, έγινε. Δεν το θυμάμαι όμως. Μάλιστα. Ωραία. Ο Βαλεντίνος Βαλανίδης ρωτάει αν υπάρχει κατάλογος ανακονσόλα με τα πόσα παιχνίδια εισήχθησαν. Όχι, δυστυχώς. Ας πούμε αναλογικά με τα παιχνίδια της Αγγλίας ή της Γερμανίας, πιστεύετε ότι σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι ήρθαν όλα τα παιχνίδια και εδώ. Όχι, όχι, δεν ήρθαν όλα τα να παιχνίδια. Ήρθαν τα μισά. Αυτό λοιπόν ήταν άλλο ένα δύσκολο κομμάτι, το είπαμε και πριν. Άλλο ναι, ένα δύσκολο κομμάτι της δουλειάς. Το τι θα φέρουμε και σε τι ποσότητες θα το φέρουμε. Ναι. Και αν θα το φέρουμε, γιατί θα τραβήξει και αν ήταν εμπορικό το παιχνίδι αυτό. Γιατί ρωτάει καλή ώρα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπήρχαν κάποια προϊόντα που η Nintendo ήθελε ντε και καλά να τα προωθήσει και εμείς λέγαμε ότι δεν μας κάνουν για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Το skate or die. Εμείς λέγαμε die γιατί το skate ας πούμε στην Ελλάδα ως τέτοιο δεν ήταν. Εγώ έκανα skate και μου άρεσε πολύ να ξέρετε το παιχνίδι. Δεν ήταν πολύ. Δηλαδή αυτοί είχαν τον Tony Hawk ας πούμε οι Αμερικάνοι και ήταν πανικός. Εδώ αλλά... δεν υπήρχε. Εγώ ας πούμε αυτό το παιχνίδι να σας πω την αλήθεια μου το χάρισαν γιατί εγώ δεν θα το αγόραζα ποτέ. Ναι, σας ευχαριστώ. Είναι αυτό εδώ. Βέβαια κάποιοι τρελαινόντουσαν με αυτό το παιχνίδι. Το Solomon Ski, το οποίο είναι και αυτό ολοκένουργιο να ξέρετε, είναι σφραγισμένο. Είναι αυτό. Με και τιμή κιόλας. 13.900 βλέπουμε την υψηλή τιμή. Αυτό το παιχνίδι ας πούμε ήταν ένα παιχνίδι puzzle. Ναι. Εγώ δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Πάντως όμως ήρθε και έχουν βρεθεί πολλά ήρθε, λένε. Ήρθε σε λίγα κομμάτια. Α, ήρθε λίγα δηλαδή. Ήρθε σε λίγα κομμάτια. Mm-hmm. Ναι, 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 ήρθε σε λίγα κομμάτια. Απλά προφανώς αυτοί που το πήρανε δεν ήταν, ξέρεις, οι απλοί gamers. Ίσως λίγο πιο μεγάλοι. Που... Ήταν άνθρωποι που θέλανε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό και το έχουν φυλάξει. Υποθέτω. Κατάλαβα. Υποθέτω. Ναι, ναι, ναι. Πολύ λίγα κομμάτια. Λίγα από αυτά. Πολύ λίγα κομμάτια. Πρόχειρα κάποια από αυτά εδώ που έχω. Εντάξει, και, να σας πω και αυτό σφραγισμένο, το Iron Sword. Φοβερό παιχνίδι με ελληνικό manual μέσα. Αυτό δεν το θυμόμαι να κάνω ότι το έχουμε φέρει, τη Acclaim. Ναι. Και το βρήκαμε και σε 50 κομμάτια ξεχασμένα σε μια αποθήκη. Όπως επίσης καινούριο. Και αυτό, το Terminator. Άψογο, και αυτό δεν είναι με το φακολτάκι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν παιχνίδια σας, υπάρχει διαφορετικά αυτοκόλλητα τα οποία τα έχω ανοιχνεύσει. Το Top Gun έχει σφραγιδάκι σε ήτο πορτοκαλί. Αυτό είναι τα πρώτα και είναι πρώτα. Σε ήτο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ναι, είναι new, ναι, σκεφτείτε. Ναι, αυτό λοιπόν ήταν από τα πρώτα κομμάτια που είχαν έρθει στην, ναι, στην αγορά μαζί με το μηχάνημα. Από τα πρώτα. Γι' αυτό και έχει αυτό το αυτοκόλλητο που είναι CI, δεν είναι η Τότσου. Ναι, ναι, ναι. Μετά ακολούθησε αυτό και οι συλλέκτες μετά έχουν όλοι τσατιστεί γιατί από αυτό το όμορφο το μπλε πήγαμε στο τριγωνικό. Στο τριγωνικό, ναι. Και με ρωτάνε και κάποιοι, και το έχω και εγώ προσωπική απορία, αν πρώτα ήταν αυτό το διάφανο και μετά ήρθε το άσπρο. Προτιμάνε όλοι να υπήρχε το διάφανο. Νομίζω ότι είναι ανάλογα με την παρτίδα. Δηλαδή κάποια στιγμή τυπώναμε διάφανα μετά για κάποιο λόγο, ίσως κόστος, ίσως καλύτερες προσφορές. Α, δεν είχε να κάνει χρονικά, γιατί εδώ βλέπουμε ένα timeline, πορτοκαλί, μπλε. Καταρχάς με το διάφανο είχαμε το εξής πρόβλημα, δεν φαινόταν, τα γράμματα. Ισχύει, από τη μία, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και νομίζω, αν το θυμάμαι σωστά, ότι το διάφανο ήταν η πρώτη επιλογή. Μάλιστα. Και μετά το καταργήσαμε γιατί δεν φαινόταν. Και πήγαμε σε αυτό. Και ο λόγος που πήγαμε στο τριγωνικό ήταν γιατί θέλαμε να σφραγίζει το προϊόν. Να μην, ναι, κατάλαβα. Για να φαίνεται να είναι σφραγισμένο το προϊόν και να φαίνεται, να είναι εμφανές ότι είναι προϊόν που έρχεται εδώ και δεν είναι πλαστό, ναι, και δεν είναι παραεισαγωγή κτλ. Γιατί εδώ, είναι δικό σας, ναι, εδώ δεν το βλέπεις. Ναι. Ήταν στη βιτρίνα αυτό και, ναι, δεν έβλεπες από πίσω πιανού ήταν. Ισχύει. Αν είναι γνήσιο ή δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν για λόγους γνησιότητας του προϊόντος γιατί σου είπα και πριν ότι είχαμε πρόβλημα με τα πλαστά. Δηλαδή και εμείς δυσκολευόμασταν να ξεχωρίσουμε τα πλαστά. Έπρεπε να φανταστούμε ότι θα δυσαρεστήσει κάποιος μετά από 25 χρόνια. Ναι, πράγματι. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός. Καλά, τα χειρότερα να ξέρετε τα ακούει η Nortec με αυτή την ταινία. Όλοι όσοι έχουν τέτοια. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να ξεφορτωθούν την ταινία. Με θερμοαποκόλληση δεν γίνεται. Το κάνουν κάποιοι. Γενικά υπάρχει πολύ retro restoration που λέμε. Αλλά όταν βλέπουν κάτι και έχει πάνω τη Nortec αυτή την κυτρινισμένη. Και εγώ έχω κάτι Golden Knight 1964, αν το θυμάστε. Είναι χάλια. Ενώ ας πούμε τουλάχιστον αυτά βλέπετε έχουν διατηρηθεί ωραία. Κάτι που δεν είπαμε πριν, το Nintendo 64 σαν Itochu το προλάβατε δεν πολύ βλέπετε στην αρχή το του. Φέραμε, όμως, το έτσι, φέραμε, ναι, το ναι, φέραμε. Γιατί δεν το έφερα τώρα εδώ να το δείξουμε. Ναι, ναι, αλλά ναι, ξέρω το φέραμε. Το βλέπω εκεί απέναντι. Ναι, μπράβο. Η Nintendo, η πρώτη δύναμη στα video games, σας προσκαλεί στο Λαμπρόπλο να παίξετε και να κερδίσετε ένα φανταστικό ταξίδι στη Euro Disney και πολλά μεγάλα δώρα. Ελάτε και κερδίστε! Λαμπρόπουλο, ένας καινούριος υπέροχος κόσμος. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Με τι κριτήρια επιλέγανε στην Itochu ποιο παιχνίδι θα κάνουν βιβλιαράκι στα ελληνικά
Και επίσης πιάσε. Εντάξει, σε φωτοτυπίες, το είπαμε λοιπόν. Α, μήπως ήταν τα πολύ καλά παιχνίδια που θέλατε να γίνουν. Είχαν όλα. Ίσως έτσι να ξεκινήσαμε και τη φωτοτυπία. Μπορεί και να υπάρχει αλήθεια σε αυτό. Δηλαδή, ίσως να ξεκινήσαμε τη φωτοτυπία από αυτά που φέρναμε σε πολύ μικρές παραγωγές. Ναι. Και ήταν πολύ μεγάλο το κόστος του να τυπώσεις κανονικό μάνιουαλ. Δηλαδή, και μετά μπήκε σε όλα. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, ένα βιβλιαράκι, άλλο κόστος έχει να το τυπώσεις σε 5.000 κομμάτια. Ναι. Ανά κομμάτι. Και άλλο να το τυπώσεις. Το κόστος είναι τεμάχιο για το ζήτημα. Έτσι. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Αν θέλεις, ας πούμε, με σημερινό νόμισμα 1.000 ευρώ για να τυπώσεις 3.000 κομμάτια. Mm-hmm. Μπορεί για να τυπώσεις 100 κομμάτια να θέλεις 700 ευρώ. Οπότε είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι εξτρά το κόστος, ναι. Και τελευταία, όχι, και το ίδιο άτομο, ο Γιάννης ρωτάει κάτι το οποίο το είπαμε, αν ήρθε στην Ελλάδα όλη η γκάμα των παιχνιδιών NES-NES και αν όχι, γιατί δεν έγινε αυτό. Εντάξει, το είπαμε Γιάννη ότι είχε να κάνει ξεκάθαρα και με την ποιότητα των παιχνιδιών και το πώς θα πουληθούν. Ένα λοιπόν ωραίο κομμάτι από αυτά, γιατί ρώτησες πριν τι μας άρεσε, τι θυμόμαστε ευχάριστα, ήταν ακριβώς και αυτό, ότι ερχόντουσαν καινούργια δείγματα, ήταν μεγάλη η λαχτάρα. Να παίξετε. Μιλούσα εγώ με τις ξένες εταιρείες. Με τις εταιρείες που. Με τους παραγωγούς παιχνιδιών, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και ζητούσα συνεχώς δείγματα για όποια παιχνίδια αρχικά πίστευα ότι έχουν νόημα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και το Solomon's Key που είδαμε, ας πούμε, πίστευα ότι έχει κάποιο νόημα. Ναι. Έκανα το screening. Ότι είχε το κοινό του τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Έρχονταν λοιπόν τα παιχνίδια στο γραφείο. Ήταν η φανταστική στιγμή ήταν όταν ανοίγαμε και τους έλεγα: παιδιά, ήρθε αυτό. Πάμε να το δούμε. Ναι, ναι. Άρα και μπαίναμε όλοι αυτό. Μέσα λοιπόν και αρχίζαμε να παίζουμε το παιχνίδι, να το βάλουμε εκεί, να το δούμε, να το παίξουμε, να δούμε τι λέει, ας πούμε. Ναι. Και αρχίζαμε και συζητάγαμε και γινόταν όλη αυτή η κουβέντα: μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Έχει κοινό, δεν έχει κοινό. Αξίζει τον κόπο να το φέρουμε. Πόσο κάνει. Γιατί δεν ήταν και οι τιμές για όλα ίδιες. Βέβαια. Άλλο θα είχαν τα αθλητικά, άλλο θα είχε τώρα. Όχι, είναι ανάλογα και με την εταιρεία που το έφτιαχνε. Ναι, βέβαια. Ανάλογα αν ήταν ο τίτλος κάποιου. Υπήρχαν λοιπόν η Nintendo, τι έκανε για να κρατάει όλο το παιχνίδι στα χέρια της. Ναι. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να αναπτύξει παιχνίδι για το NES. Ναι. Για κανένα από τα μηχανήματα της Nintendo. Μάλιστα. Έπρεπε. Να του δώσει ένα ειδικό kit, development kit, mm-hmm. η Nintendo, ναι. και να πληρώνει royalties στη Nintendo. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα παιχνίδια που ανέπτυσε η ίδια η Nintendo και τα παιχνίδια που αναπτύσσανε οι third party licensees, όπως τους λέγαμε. Κατάλαβα. Δηλαδή οι αξιοδοτημένοι από την Nintendo να αναπτύξουν παιχνίδια. Ναι. Πέραν αυτών δεν μπορούσε κανένας άλλος να αναπτύξει παιχνίδι. Ναι, κρατούσε μάλιστα. Λοιπόν όλο το σύστημα διανομής, γι' αυτό σου λέγα και πριν ότι η διανομή ήταν. Ιδιαίτερη. Απόλυτα ελεγχόμενη. Ναι, ναι, και ελεγχόμενη. Μάλιστα. Και φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση φίλου, ο οποίος, εντάξει, το πρώτο κομμάτι το έχουμε απαντήσει μέχρι πότε εκτυπωνόντουσαν τα μάνιουαλ στα έγχρωμα επί Nortec. Και μετά η τελευταία ερώτηση, την οποία την έχουν, να ξέρετε, πολύ αυτή την απορία και έχω φέρει εδώ το πρόχειρο παράδειγμα. Το Super Metroid, εάν είχε ποτέ έγχρωμο εγχειρίδιο μεταφρασμένο κανονικό ή αν είχε μόνο αυτή την τετρασέριδη φωτοτυπία εκτυπωμένη. Θυμάσαι, Αντώνη, να έχεις μεταφράσει. Γιατί, ξέρεις, όπως τα άλλα που δείξαμε τα ελληνικά, υπάρχει ένα άτομο μόνο, ο Νίκολας Ράσελ, που υποστηρίζει ότι μικρός είχε Super Metroid με ελληνικό έγχρωμο βιβλίο οδηγιών. Μόνο ένας το υποστηρίζει. Νομίζω ότι έχει δίκιο όμως. Ναι. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Πρέπει να είχε βγει στην αρχή με manual κανονικό. Δεν το θυμάμαι. Γιατί περισσότεροι έχουμε αυτή τη φωτοτυπία. Ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο. Μάλιστα. Νικόλα. Νομίζω, τελικά, όπως παιδιά, κρατάω μια εμφύλαξη, αλλά επειδή το Metroid ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχαμε. Ήτανε... Το Super Metroid για το Super Nintendo. Μιλάμε. Το Super Metroid για το Super Nintendo. Όχι, όχι. Λέγατε για το Metroid του NES. Όχι, όχι. Αλλά και στο Super Nintendo ήταν από τα πρώτα που κυκλοφόρησαν. Όταν βγήκε το Super Nintendo, ήταν από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει μαζί του. Ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να είχαμε βγάλει κάποια παρτίδα κανονική και μετά να έγινε η στην αρχή. Ναι. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι, το μεγάλο βασικά που ήταν ουσιαστικά αυτό το επεισόδιο, θέλω να ρωτήσω όταν ήρθε το Super Nintendo 92 στην Ιτότσου. Γιατί στην Αμερική και έξω κυκλοφορούσα το 90, αλλά εδώ υπέθεσα ότι όταν ήρθατε σαν Ιτότσου. Περίμενε. Δεν είμαι σίγουρος ότι στην Αμερική κυκλοφορούσα από το 90. Στην Ιαπωνία κυκλοφορούσε με το όνομα Super Famicom. Εκεί βγήκε νομίζω το 89-90. Το 90 πρέπει να βγήκε. Αν και το θυμάμαι σωστά, βγήκε το 90. Ναι. Και ήταν με το όνομα Super Famicom. Ναι, ναι. Και στην Αμερική τώρα
ή τέλος 90 ή έστω αρχές 91. Απλά αυτό δεν θυμάμαι. Βγήκε, πρέπει να βγει και 91 mm-hmm. και εμείς είχαμε αποφασίσει ότι. Μάλλον είχαμε φέρει το NES και όταν βγήκε και κυκλοφόρησε ευρωπαϊκή έκδοση, τη φέραμε. Okay. Αυτό έγινε αυτό νομίζω να καλοκαίρι είχε, λοιπόν, το 92. Ένα χρόνο διαφορά από την Αμερική, αν το θυμάμαι σωστά. Ναι. Από ό,τι βλέπω εγώ σε έντυπα και σε περιοδικά, βλέπω ότι μάλλον ήρθε καλοκαίρι το 92 το Super Nintendo. Γιατί εδώ έχω και. Αυτό το έχω από τότε και γι' αυτό το έχω εδώ μπροστά. Έχω αυτόν τον κατάλογο. Ο οποίος είναι ο δεύτερός σας. Αυτός ο κατάλογος λοιπόν είχε φτιαχτεί. Με βάση έχει και το διαφημίζει το Super Nintendo. Ναι, και πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν για Χριστούγεννα αυτός ο κατάλογος. Έχω την εντύπωση ότι τον έχω πάρει. 93-94, αυτός ήταν για Χριστούγεννα. Ναι, 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 αυτός ήταν. Αντώνη, εσύ τα έχεις φτιάξει αυτά. Ναι. Ναι, τα θυμάμαι αυτά. Να σου πω ότι τον έχω από τότε, όπως βλέπεις, άψογα φυλαγμένο και ήταν σαν. Σαν μια μικρή μου παιδική βίβλος αυτό. Αυτό δηλαδή το διαφημιστικό το έβλεπα σαν κάτι πολύ. Είχαμε μοιράσει χιλιάδες κομμάτια από αυτό. Ήταν απίστευτο. Είναι δισεύρετο πλέον, να ξέρετε. Ναι. Το ψάχνει κόσμος και δεν το βρίσκει εύκολα. Εγώ είχα τον πρώτο κατάλογο, αν θυμάστε. Μπορεί να έχω ένα τέτοιο κρατημένο. Ένας ροζ. Ο πρώτος που είχατε φτιάξει το 92 ήταν ένας ροζ. Ένας λεπτούλης. Το οποίο ξεδίπλωνε κιόλας. Μπράβο. Δεν ήταν. Ήταν μετάφραση ενός αγγλικού. Ναι, ναι, ναι. Αυτόν τον είχα και τον έχω χάσει. Αυτός είναι ο δεύτερος και έχω και έναν τελευταίο που βγάλατε. Ναι. Μετά ναι. Τους ενδιάμεσους δεν τους έχω. Ναι. Και αυτόν από τότε τον έχω τον κατάλογο. Ναι. Λοιπόν, εδώ θέλω μια υπογραφή σας τώρα στο πρώτο μου διαφημιστικό του Nintendo. Στη βίβλο του Nintendo. Δεν γίνεται να φύγετε χωρίς μια υπογραφή. Στο eBay θα το πουλήσω για κανένα χιλιάρικο, θα καταλαβαίνετε γιατί θέλω την υπογραφή σας. Ωραία, ευχαριστώ. Έλα, παρακαλώ κύριε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε. Όταν έρθει το Super Nintendo τρελαθήκατε στην Ιτότσου, τι έγινε και με το NES. Κοίταξε να δεις, κάθε φορά τρελαινόμασταν εμείς και κάθε φορά που έβγαινε ένα καινούριο παιχνίδι, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι καλύτερο σε γραφικά από τα προηγούμενα. Οπότε, επίσης όπως έλεγα και πριν, δοκιμάζαμε, μιλούσαμε με τους. Ναι, ναι, οι φοβεροί. Παιδιά, οι καλύτεροι παίζουν εδώ αυτή τη στιγμή στο κανάλι, εδώ τους έχω στο καναπέ μου. Η φοβερή αφίσα. Η φοβερή αφίσα. Η οποία ήταν εγχειρίδιο του Super Nintendo. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία αφίσα αυτή. Αυτό δεν το είχαμε και σε αυτοκόλλητα, το οι καλύτεροι παίζουν εδώ. Νομίζω. Α, ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι σαν αυτοκόλλητα, ας πούμε. Το είχαμε σε αυτοκόλλητα και το βάζαμε, το είχαμε για τις βιτρίνες των καταστημάτων. Ότι έχουν δείγμα ότι έχουν original Nintendo παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Και πουλάγαμε και NES και Super Nintendo, βεβαίως. Και. Ήταν το τρίπτυχο της επιτυχίας να λέω, λοιπόν, αυτό. Ότι, θα το φτιάξω εγώ να μην σε απασχολεί. Ξεκίνησα να λέω ότι έχοντας την επαφή με τις εταιρείες και κοιτώντας τι παιχνίδια θα φέρουμε και τα λοιπά, είχαμε, με κάποιες εταιρείες είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση. Mm-hmm. Με την Konami λοιπόν, όταν ξεκίνησε να βγάζει το International Superstar Soccer στην Ευρώπη, είχε κυκλοφορεί στην Ιαπωνία, δεν είχε. Μεταγενέστερα έγινε. Η τεράστιο Superstar Soccer Pro, νομίζω. Το Pro. Ναι, και ναι, μετά έγινε το. Πώς το λέγαμε μετά. Αυτό είναι Nortec, sorry. Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι εγώ. Κάνουμε. Ναι. Πώς έγινε μετά το ISS. Pro. Pro Evolution. Pro Evolution Soccer. Ναι, ναι, Pro Evolution Soccer. Ναι, ναι. Το Pro Evolution λοιπόν είχε ξεκινήσει ως ISS, International Superstar Soccer. Ναι, ναι, ναι. Ως ISS η Konami δεν είχε αγοράσει ακόμα δικαιώματα ομάδων και παικτών. Ναι. Και παίρνουμε ένα fax στο γραφείο που λέει ότι παιδιά θέλουμε να μας στείλετε ονόματα Ελλήνων. Mm-hmm. Θέλουμε να μας στείλετε καταρχάς λέει, τα ονόματά σας να τα βάλουμε στο παιχνίδι, ναι, στο ISS, για να. Πολύ ενδιαφέρον. Για να το κυκλοφορήσουμε στην ευρωπαϊκή αγορά. Okay. Για να βάλουμε μια ελληνική ομάδα και να έχει τα ονόματά σας. Εμείς ντραπήκαμε και λέμε εντάξει, να σας δώσουμε ονόματα. Και τους είχα στείλει μια λίστα με άλλα ονόματα. Ναι. Και μας στέλνουν το δείγμα του παιχνιδιού και έχει τα δικά μας ονόματα. Okay. Και, δηλαδή, το έχεις, το οποίο βεβαίως το έχω αυτό το.
Εντάξει, Select δεν είμαι, αλλά αυτό θα το κράταγα ό,τι και να γινόταν. Δεν είναι prototype cartridge το οποίο ήταν. Είναι prototype αυτό που έχω εγώ. Αλλά και στο, αυτό που βγήκε στην αγορά. Και αυτό που βγήκε στην αγορά ήταν ακριβώς το ίδιο. Άρα, δηλαδή, άμα το ψάξω εγώ και το πάρω, θα δω τα ονόματά σα. Ναι. Εντάξει, θα το κάνω. Αυτό πρέπει μπορώ να σου φέρω να δεις το cartridge που έχω εγώ. Ναι. Ναι, αν θυμάμαι, δεν ήταν η τελική έκδοση αυτό που έχω εγώ. Μάλιστα. Ήταν το δείγμα που μας στείλανε για να το δούμε και να τους πούμε ότι είμαστε OK να το προχωρήσουμε. Κατάλαβα. Εντάξει, και ναι. Αυτό πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω εγώ αν εσείς από τότε έχετε κρατήσει κονσόλες ή video games, τίτλους, κάτι τέτοια πράγματα. Κοίταξε. Θα σε έμεινε κάτι. Εγώ Game Boy και Tetris. Και νομίζω μου έχεις πει ότι έχεις και ένα σφραγισμένο Nintendo 64. Το. Νομίζω. Δόρισα σε ένα φίλο που έχει ανοίξει μουσείο. OK. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ναι. Και έχω και ένα κίτρινο Game Boy κάπου πρέπει να υπάρχει. Το Pocket ή αυτό εδώ. Το Pocket. Αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό δεν το θυμάστε, έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό. Το λιώσαμε αυτό. Αυτό το χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ όταν το έστειλαν οι Αμερικάνοι για δείγμα. Κάπως είχαμε στραβοκουτσουνιάσει. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Άλλο δεν μου άρεσε το χρώμα πάντως. Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά άλλο θέλω να σταθώ αλλού. Στο ότι έλεγε hip pouch. Ναι. Την οποία λέξη εγώ δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Ποιο το hip ή το pouch. Το pouch. Ναι. Το pouch, εντάξει. Το pouch ήταν αμερικάνικη όμως έκφραση. Δεν ήταν αγγλική. Ναι. Και είχα μείνει άφωνος. Λέω τι pouch, τι είναι αυτό να πω. Υπήρχε πάντως σαν όρο σε βιβλίο οδηγιών, παιχνιδιών. Μα έτσι το λέγανε. Ναι, αλλά ήταν αμερικάνικο αυτό, κατάλαβες. Εγώ τα αγγλικά μου ήταν αγγλικά, δεν ήταν αμερικάνικα. Μετά τι τώρα. Ναι, μετά το. Ναι. Λοιπόν, εδώ μου έχει το Light Boy, βέβαια, το φοβερό με ναι. Με το φωτάκι εδώ, είχε δύο φωτάκια, έπαιρνε την μπαταρία. Το είχα αγοράσει, αλλά ποτέ δεν με βόλεψε. Δεν σε βόλεψε. Ποτέ δεν μπόρεσα. Το είχα έτσι απλά για να λέω ότι το είχα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό μου άρεσε πολύ. Το Super Game Boy. Την μπαταρία του, ναι. την εξωτερική, την έχεις. Δεν την έχω, το έχει ένας φίλος, το έχουμε δείξει βέβαια στο κανάλι. Θέλω να πάρω κι εγώ. Πολύ ωραίο αυτό το εξωτερικό, το Battery Rechargeable Pack. Battery Charger. Ναι. Νομίζω ότι το έχω. Ναι, από νομίζω τότε. Ότι έχω. Ναι, νομίζω ότι έχω. Έχω, επειδή ρώτησες και πριν και τι έχουμε, εγώ ναι. Έχω Game Boy. Έχω και το Game Boy, το Pocket, το ασημί. Ναι. Έχω το Super Nintendo βεβαίως με 2-3 cartridge. NES. NES, προχθές λοιπόν έψαχνα να βρω, ναι. Προσπαθούσα να θυμηθώ αν έχω και πού το έχω. Okay. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω. Εγώ το Super Nintendo, αν θυμάμαι καλά, το είχα χαρίσει στον ανεψιό μου. Το έχει ακόμα. Εγώ Super Nintendo έχω και την συσκευασία, τη συσκευασία του κανονικά, χωρίς σχηματάκια. Αυτή ήταν η πρώτη, πάντως η γερμανική. Από ό,τι ξέρω. Ναι. Δηλαδή και το NES. Η άλλη είναι διαφορετική που έχω εγώ, αν θυμάμαι σωστά. Πάντως το NES αυτό από ό,τι είχαμε ψάξει μετά ήταν γερμανική εισαγωγή, ας πούμε. Αυτό ήταν δηλαδή το design που είχε για την γερμανική αγορά. Ναι, φέραμε το γερμανικό κουτί. Όπως σωστό, και για το σωστό. Super Nintendo. Λοιπόν, πριν φύγετε, θέλω καταρχήν να σας δείξω, επειδή με τον Αντώνη τώρα έχω υποσχεθεί από παλιότερα ένα επεισόδιο το οποίο θα δείξουμε μαζί τα Nintendo Club που έγραφε, έτσι. Επειδή όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο, στο απόψινό επεισόδιο μιλήσαμε για τα άδυτα της Itochu Ελλάς με τους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτό το επεισόδιο, παιδιά, θα βγει σε έναν δεύτερο χρόνο με τον Αντώνη που θα ξανάρθει εδώ. Όμως θέλω να το δείξω πόσο επιρροή είχε το Nintendo Club στο παιδικό μου μυαλό και έχω την τιμή να το δείξω τώρα και στο Δημήτρη και στον Αντώνη. Παρότι έρχονταν το Nintendo Club, εγώ έφτιαξα ένα δικό μου. Η οπαδή του Game Boy το είχα γράψει. Και χρησιμοποιούσα αυτοκόλλητα από το άλμπουμ τις Τσίχλες, αν το θυμάστε. Που το έχω συμπληρώσει και κέρδιζε ένα ποδήλατο ή ένα Game Boy. Είναι από πίσω ότι κέρδιζε τα δώρα. Είχα φτιάξει δικό μου Nintendo Club, παιδιά. Ήταν τόσο πολύ το mind-blowing το έντυπο που είχε φτιάξει η Itochu Ελλάς. Που ήθελα να φτιάξω ένα χαζό δικό μου. Τώρα μιλάμε. Ήθελε να γίνει εκδότη. Απίθανο. Είναι απίθανο. Είναι φοβερό. Έμειναν ολοκλήρωτο. Είχα κάνει το design, ας πούμε, το outlay περισσότερο. Αλλά. Ναι, όταν είδα το πρώτο Super Mario Land του Game Boy Τετάρτη Δημοτικού, πήγα να κάνω αυτή τη φωτογραφία. Ναι, δηλαδή. Τετάρτη Δημοτικού. Ναι. Το εξώφυλλο του Super Mario Land 1 είναι, αν θυμάστε καλά. Ναι, απίθανο. Και αυτό το δούμε σε άλλο επεισόδιο με τα Nintendo Club, γιατί
Το πρώτο τεύχος του Nintendo Club έχει αυτό σε ένα εξώφυλλο. Ναι, ναι, ναι. Άρα βασιστήκατε στο αγγλικό. Αυτό είναι το αγγλικό. Ναι. Nintendo και το Classic. Γερμανικό νομίζω είχε το ίδιο. Και το ίδιο, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, και το γερμανικό είχε το ίδιο. Θα το πούμε στο άλλο επεισόδιο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και που ήρθατε. Αντώνη, αυτό εδώ είναι ένα. Το μοναδικό διπλό μου που θέλω να σου κάνω δώρο, ένα Club Nintendo. Δεν ξέρω, έχεις. Θα το μοιραστούμε με τον Δημήτρη. Όχι, όχι, Δημήτρη, έχω άλλο πράγμα. Α, άλλο εσύ έχεις κάτι. Όχι. Δεν είχες κανένα λοιπόν στο σημείο. Μακάρι να μπορέσω. Πάρα πολύ. Τίποτα. Μακάρι να μπορέσω να σου βρω κι άλλα Nintendo Club. Να στα... Και σε σένα, Δημήτρη. Να όχι, θα ψάξω, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ πρέπει να ψάξω και να σου δώσω εγώ Nintendo Club, αν έχω. Εγώ τα έχω όλα. Αλλά... Είναι κρίμα. Ναι, εγώ κοίταξε. Έχω κάπου καταχωρήσει. Από σένα θέλω αυτά τα βίντεο του μηνιού. Τα έχουμε πει. Είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, ναι. Το θέλει πολύ χρόνο ψάξιμο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο ψάξιμο, αλλά ναι. Όταν έρθει η ώρα. Και για σένα, Δημήτρη. Θα σου δώσω δώρο, παιδιά, είναι, αυτό εδώ είναι το World Cup του NES. Γιατί στο δίνω τώρα αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα στο Μινιόν πριν πάρω το NES μου. Ήταν στο stand, έπαιζε για το παγκόσμιο το πρωτάθλημα το 90, τότε που ο Μπάτζιο έχασε και το πέναλτι κιόλας, έτσι, που το μείναν τις πέτρες. Και αυτό το παιχνίδι ήταν η πρώτη μου που φέρνω το NES. Οπότε θαρώ ότι αυτό το παιχνίδι είναι ό,τι καλύτερο να το δώσω στον άνθρωπο που δούλεψε το NES και την τότε στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για display, δεν ξέρω αν έχει το NES να δουλεύει. Ένα πολύ συμβολικό έτσι δωράκι και Χριστούγεννα, γι' αυτό θα σας τα δώσω. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι χαρά μας να θυμηθούμε πράγματα και αναμνήσεις ευχάριστες. Ναι. Μα πιστεύω ότι είπατε πράγματα τα οποία σίγουρα λύσατε κάποιες απορίες που έχουμε εμείς οι συλλέκτες πάνω από 10, μήπως και 15 χρόνια. Ήταν κάποια πράγματα που ακούσαμε, δεν τα είχαμε ξανακούσει. Πολύ ιδιαίτερο αυτό το σαν επεισόδιο. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη απήγηση στο κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν ξανά που ήρθατε. Ελπίζω στο μέλλον, Δημήτρη, αν έχεις και να πούμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα χαρώ πάρα πολύ γιατί είναι ουσιαστικά το μοναδικό κανάλι που είμαι exclusive αφιερωμένο μόνο σε retro video games και ο κόσμος ξέρεις, αρχίζει και το ανακαλύπτει και ανεβαίνει όλη αυτή η παρέα. Οπότε τέτοια επεισόδια με εσάς είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Παιδιά, ευχαριστούμε που μας είδατε. Καλή χρονιά, παιδιά. Να είστε καλά. Πάντα με υγεία και θα τα πούμε με το επόμενο εορταστικό επεισόδιο 31 Δεκάτου με έναν μεγάλο συλλέκτη που θα μας κάνει ξεσφράγισμα σπάνια Nintendo NES πράγματα. Θα πούμε σύντομα. Εντυπωσιακό. Γεια χαρά. Γεια σας. Mario 1, 2 και 3. Φανταστικά παιχνίδια μόνο για την απίθανη κονσόλα NES από τη Nintendo.